Να είμαστε ρε παιδιά, να είμαστε. Καλημέρα. Να είμαστε. Ο Λοξάκης 4 εδώ. Ευχαριστούμε τον φίλο που κέρδισε ένα τραπέζι και έφερε γλυκά για 4 τραπέζια. Γιατί και τι γλυκά, ο Τσατσαρός έχει δυνατούς ακροατές, δεν έχουν τυχαίους. Που έχουν μπέσα. Ωραία, που είναι ασθενικοί. Που έχουν τα κιλάκια τους. Είναι η αλήθεια. Όπως όλοι μας. Εδώ μέσα. Ανοίγεις ρε φίλε ένα κουτί και βλέπεις ροξάκια. Το άλλο τουλουμπάκια. Ναι, βίλε, γιατί αυτός που, κουρκουμπίνια. Πέσεις αυτός που έχει επίπεδο δεν θα μπερδέψει ποτέ τα ροξάκια με τα κουρκουμπίνια. Γιατί ξέρει. Δεν είναι δημοσιογραφικό αυτό που κάνουμε και ραδιοφωνικό που τρώμε ροξάκια. Αλλά δεν μπόρεσα να κρατηθώ. Δεν μπορείς ρε φίλε. Δεν μπόρεσα. Ένα έφαγα, να ξέρετε. Τέλος πάντων, με τα πολλά διακοπή του ΠΑΟΚ 24, επειδή έχουμε ετοιμάσει παραδόξως πάρα πολλά πράγματα. Γιατί είναι παραδόξως? Πω, τι είναι αυτό πολύ πάλι τώρα. Μαλλί. Είναι πολύ ωραίο το μαλλί της. Φοβερό. Πολύ ωραίο μαλλί. Πού πήγες? Δεν λέω, με έχει τεκνευρίσει την ώρα που ήρθα. Δεν λέω τίποτα. Γιατί? Να ξέρετε, να ξέρει και ο κόσμος ότι σήμερα έχουμε θέμα στις σχέσεις μας εδώ μέσα. Δεν είμαστε καλά. Προσωπικά εγώ. Το δηλώνω δημόσια. Μου έχουν κάνει bullying την ώρα που ήρθα για τα μαλλιά μου. Είπα πολύ ωραία μαλλιά. Δεν σου είναι πολύ ωραία τα μαλλιά. Τέλος, τέλος, δεν. Όχι, απάντησα. Δεν σου είπα ότι είναι πολύ ωραία. Είναι δυνατόν. Δεν θα πω κάτι. Κάνω εγώ ποτέ σε γυναίκα αυτό το πράγμα. Και καταφύγει να ξέρει τι ωραία μαλλιά θα σου λέω ότι έχει. Με έχει τέτοιο άνθρωπο. Να κόψουμε λίγο. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο το μαλλί. Πε την κομμωτριά σου, καλή. Άντρα είναι. Έχει το διάλογο. Πώ έγινε έτσι. Πώ έγινε έτσι. Οι άντρε κομμωτέ είναι καλύτεροι, βρέ. Καλά, καλά, πήγαινε εσύ άντρα. Έχουμε δύο συνεντεύξει λοιπόν. Μία. Μην τη μιλάς. Περίμενε. Έχουμε ετοιμάσει δύο συνέντευξη, ναι. Όχι, τα έχουμε κλεισμένα. Τώρα εντάξει, αυτά συμβαίνουν. Άμα χαλάσει. Δεν άκου να δεις τώρα. Επειδή κάνουμε ολόκληρη ανάλυση για το κάρμα, δεν προαναγγέλλεις ποτέ το συνδευξαζόμενο. Νόμος. Λες. Ναι, γιατί πέφτουν τα λαμόγια και παίρνουν τηλέφωνο από πάνω για να τον πάρουν και αυτοί μετά. Δεν θα πούμε ποιος είναι, ρε παιδί μου, θα πούμε ότι είναι. Όχι. Ο πλούταρχος είναι στο έτσι σε καζίνο. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Σήμερα, αύριο και μεθαύριο συνεχίζονται οι παραστάσεις στο θέατρο Βεργίνα σε μια πρωτότυπη μουσική παράσταση με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Πλούταρχο. Για πρώτη φορά στα χρονικά στη σκηνή του θέατρου Βεργίνα. Εισιτήρια στο ταμείο του καζίνου όλο το 24ωρο, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα public. 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 Τα public δεν μας δίνουν κανένα ψηλό. Τα αναφέρουμε στα εισιτήρια του ΠΑΟΚ, στο Regency. Τι, τη βγάζουν κούτρα. Ναι. Και εισιτήρια σε ένα μαγαζί με πορτοκαλί. όψη και που είναι. Λογότυπο. Ναι, που όταν πηγαίνει κάποιο από. Reality γίνεται σκοτωμός απ' έξω χωρίς λόγο. Καλά το είπα. Πότε έγινε αυτό. Πότε έγινε η Ζάκα, πέρυσι. Έγινε αυτό το πράγμα. Ναι. Ωραία. Και από πάνω έχει πέντε ολόφους που δεν έχω βρει ποτέ κάτι να αγοράσω. Που δεν είναι δικιά του εταιρεία. Τι λες. Δεν έχω βρει, δεν μ' άρεσε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, στοίχημα.gr είναι μαζί μας, ο μέγας χορηγός του ΠΑΟ και θα μπείτε από κινητό, tablet ή υπολογιστή να βρείτε τις καλύτερες αποδόσεις. Άλλη δεν έχουμε του Προέδρου. Και να πει. Να δες και λίγο τι έχει τώρα το μεταξύ. Και να κερδίσετε, να βγάλετε ψωμάκι στέριο. Αναδομό, χορηγό στον 7ο Διεθνή Τερινόη Μαραθώνια. Θα πάμε αύριο. Στις 13 του Οκτώβρη. Ναι, φημές λένε ότι θα είσαι εκεί, Σταύρο. Θα πάω να τρέξω, το αποφάσισα. Οχ. Τι οχ, μωρή. Οχ, οχ, οχ. 100 μέτρα τα έχει. Τι μειώνει τον αέρα, Σταύρο. Παραπάνω. Με μειώνει τον αέρα, ε. Το Lion King. Ωραία. Η Τίνα Τάρνερ. Συνέχισε το. You're simply the best. Ναι, ναι, συνέχισε το. Λοιπόν, συνέχισε κάποιο. Η αναδομό θα είναι φυσικά στον ημιμαραθώνιο, στον 7ο νυχτερινό ημιμαραθώνιο, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί αύριο το βράδυ, Σάββατο 13 Δεκάτου. Παρακαταθήκαν τις ταινίες. Ναι. Η αδερφή του Μπούζου δεν είναι αυτό το. Θα μου αφήσετε να πω τους χορηγούς. Ναι, βεβαίως, εννοείται. Λοιπόν, το περίπτερο της αναδομό θα βρίσκεται πίσω από το λευκό πύργο στον τερματισμό των αγώνων. Εκεί θα είναι και όλοι οι χορηγοί. Θα είναι το τρίτο κατά σειρά περίπτερο, οπότε θα περάσετε από εκεί όλοι για να ενημερωθείτε για την αναδομό, η οποία προσφέρει 5% έκπτωση σε όλους τους συμμετέχοντες του μαραθωνίου και 10% σε όσους κλείσουν στο περίπτερό του συνάντηση για εκτίμηση κόστους εργασιών. Ναξούς, τα καλύτερα παπούτσια που μπορείτε να βρείτε, εννοείται. Όλοι εδώ φοράμε Ναξούς, στηρίζουμε στο Λίμπερο και στο ΠΑΟΚ 24. Ο ΠΑΟΚ δίνεται με Ναξούς ξανά, οι παίκτες και τα στελέχη του ΠΑΟΚ για όλη τη σεζόν θα φορούν πολιτικά παπούτσια Ναξούς. Μπορείτε να βρείτε όλες τις επιλογές στο nak.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα και στα καταστήματα Πλατεία Αγία Σοφία, στο Mediterranean Cosmos και Μπότσερ με Όλγα στο Stock. Και φυσικά. Στο μεταξύ μπαίνει Σταύρο και αγάπη στο nak.gr και δεν έκανα πεντάωρο. Τίποτα. Μάλλον είναι καλύτερα να πας ένα κατάστημα γιατί δεν. Έχει πολλές επιλογές. Είναι γεγονός. Εντάξει, μιλάμε για ένα κολοσσό, η κορυφαία εταιρεία υποδημάτων στην
Ελλάδα με διαφορά και από τη δεύτερη. Alter Ego, τα αγαπημένα του Σταύρου. Τον έχουν, είναι οι άνθρωποι που έχουν καταφέρει να του βάλουν κοστούμι, μόνο αυτό λέω αλήθεια. Και δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα, κοστούμια, σακάκια, παπούτσια, κάλτσες, ζώνες και πάρα πολλά άλλα. 25 Μαρτίου 12 στην Ευκαρπία το ένα κατάστημα, Πασαλίδη 85 στην Καλαμαριά το άλλο. Και στο κέντρο Παύλου Μελά 36 και φυσικά alterego-fashion.gr. Λοιπόν, δίνουμε και σήμερα δύο σχολικές τσάντες ΠΑΟΚ. Με τσάντα, φούτερ, τετράδιο, κασετίνα, μολύβι, όλα ασπρόμαυρα, όλα από την μπουτίκ του Δικεφάλου. Και ένα εισιτήριο διαρκείας της ΚΑΕ ΠΑΟΚ και σήμερα. FM τσάντα ονοματεπώνυμο ή FM ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο ή αν θέλετε FM και τσάντα και ΠΑΟΚ για να μπείτε στις δύο κληρώσεις. Το στέλνετε στο 54526, θα κάνουμε την κλήρωση λίγα λεπτάκια πριν τις δύο. Ξαναλέω και σήμερα δύο σχολικές τσάντες ΠΑΟΚ. Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή πραγματικά. Όσοι έχουν πάρει στα χέρια τους την τσάντα, νομίζω ότι έχουν ικανοποιηθεί πλήρως για τα μικρά παουξάκια τους και όχι μόνο. Γιατί η τσάντα Σταύρο τη χρησιμοποιούν και οι μεγάλοι, όπως την είδα. Καλά. Εύκολα. Και την παίρνουν μαζί τους και στη λεωφόρο. Και μετά. Φοβερό. Ναι. Και μετά ψάχνουν για ταινίες μαύρες. Στα μπαρ. Είδες όμως δεν κάλυψα τον Δικέφαλο. Όχι. Δεν μπαίνει πάνω ταινία. Δεν μπαίνει ταινία πάνω, όχι. Περίφανο, τσάντα πίσω. Τέσσερα ζακέτε, πέντε που κάμισα, μια καρταρόμπα ολόκληρη, αλλά η ουσία είναι ότι το Δικέφαλο δεν έβαλε ταινία. Όχι. Η αλήθεια είναι αυτή. Πήγαμε ηρωικά, φτάσαμε στο γήπεδο, φύγαμε κανονικά. Ήταν το παιχνίδι που διακόπη, έτσι, είναι. Ναι. Το ζήσαμε και αυτό. Εκείνο ήταν το παιχνίδι. Το ζήσαμε και αυτό, φίλε. Εννοείται αυτό. Πώς σου φάνηκε η συνάντηση η χθεσινή? Το εκπληκτική, δείπνο, εκπληκτική. Το μενού, εντάξει, έμαθες τίποτα. Εκπληκτική, δάστο. Φίλε, να σου πω κάτι, έγινε διαφορά. Έγινε διαφορά, εντάξει, δεν περιμέναμε να γίνει κάτι τώρα. Αλλά η ουσία είναι ότι ακόμα και από αυτό βγάζουν διάφοροι διάφορα. Θα αναλύσουμε λίγο τα επικοινωνιακά δεδομένα της χώρας μας με το γνωστό blog. Το γνωστό blog. Το οποίο δημιουργεί πώς το λένε καταρχήν δημιουργεί κλίμα, εντυπώσεις. Ναι. Θα αναλύσουμε λίγο πώς λειτουργεί το συγκεκριμένο. Δεν χρειάζεται. Πριν πάμε λίγο εκεί, πιστεύεις βγήκε κάτι καλό από τη συνάντηση αυτή? Δηλαδή στο μυαλό σου το κρατάς θετικό ότι υποτίθεται ότι FIFA UEFA θα πιέσουν για το VAR σήμερα? Κλαίω από τα γέλια. Μάλιστα. Κλαίω από τα γέλια. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν έχουμε καμία τύχη να κάνει τίποτα η UEFA. Χωρίς να έχω ψαχτεί ιδιαίτερα για το τι έγινε στο ραντεβού. Αλλά όταν το υποβαθμίζουν ΑΕΚ και Ολυμπιακός, με την ΑΕΚ να στέλνει την Αγγελική την Αρκάδη, την συμπαθέστατη Αγγελική Αρκάδη που δεν έχει δημιουργήσει ποτέ θέμα. Για να και μην... καλή επαγγελματίας. Ναι, πάντα. Που έχει. Που ξεφωνίζουμε την ΑΕΚ, δεν είναι όλα τα στελέχη της Σκάρτα. Ο Λισάνδρο έπρεπε να πάει εκεί, ο οποίος προφανώς και για κάποιο λόγο δεν θέλει να συναντηθεί με τον Μάκη Γκαγκάτση. Ο Ολυμπιακός έστειλε τη Σουλούκου. Τη Σουλούκου. Θα μπορούσε να είναι χάρη στα παιχνίδι επί τραπέζιου. Πάμε για Σουλούκου. Πάμε για Σουλούκου. Έχει Σουλούκου στο σπίτι, ή να φέρω το δικό μου. Σουλούκου, μάλιστα. Σουλούκου. Ουσιαστικά λοιπόν μόνο πάω και έστειλε κανονικό στέλεχος υψηλόβαθμο, το νούμερο 2-3 της ΠΑΕΠΑΟ, δηλαδή μαζί με τη Μαρία την Κοντζάρεβα είναι ακριβώς κάτω από τον Ιβάν Σαββίδη. Τώρα τι να βγεις να πεις. Δεν θα έπρεπε να πάει ο ΠΑΟΚ. Η Νένα είναι καλή επιλογή, την Νένα πρέπει να στείλουν. Ή ο Φάνης. Ο Φάνης. Με τη σημαία μέσα. Με τη σημαία. Στο εστιατόριο. Να πάει ο Φάνης και να πει στη συνάντηση. Αυτό το ωραίο που λέει. Γερά ρε Φάνη. Μετάφραση γερά ρε Φάνη. Translate, Google Translate. Τι σημαίνει το. Γερά ρε Πάω. Ξεκάθαρα ρε φίλε. Καμπάνα. Το οποίο το λέει και στο μπάσκετ. Δηλαδή εκεί που σηκώνει το όρο. Έχει θέμα. Έχει θέμα. Ναι, σηκώνει το όρο για τίποτα. Γιατί είναι πιο μικρό ο χώρο, ακούγεται κανονικά. Και καλή ακούστηκε το παλατάκι. Καλή ακούστηκε το παλατάκι. Σηκώνεται ο άλλο στα 4 μέτρα για τρίποντο. Και ακούει ένα. Αντάλμα! Στο μεταξύ έχει έξυπνο τρόπο ο Φάνης όταν μιλάει στου παίκτε. Την τώρα του μπάσκετ. Λέει πήγαινε για τρίποντο. Τρίποντο. Δηλαδή με λίγα λόγια σου λέει τρία. Αυτό είναι καλύτερο από το δίποντο. Ωραία. Άρα λέει τρίποντο, τρίποντο. Του αρέσει.
Γιατί δεν λέει τρίπον το κεφάλι στο μεταξύ. Άρα λες τρομάζουν πιο πολύ οι παίκτες μας. Τρομάζουν την ώρα που είναι από το χέρι. Από την προσπάθεια έτοιμο, τότε του πρίφτη που πάτησε με το πόδι στο παρκέ μέσα. Ναι. Ναι, εκείνο το ημιτάκλινγκ. Εκείνο το ημιτάκλινγκ. Ας πήγαινε ο Φάνης λοιπόν, για να το μαζέψουμε. Να το μαζέψουμε. Ο Φάνης ήταν μια πολύ καλή επιλογή, νομίζω, σε αυτό το ραντεβού. Με τη γνωστή φρασιολογία του. Εντάξει. Αυτό είναι πολύ. Με σημαία μέσα στο εστιατόριο δίπλα στο Χίλτον. Με σημαία. Με σημαία, ρε, με το τσουκάκι αυτό τι είναι. Ωραία, έξω από το Χίλτον, παρκάρισμα. Γιατί να μέσα με το μηχανάκι. Δεν χωράει πολύ, νομίζω. Δεν είναι και γουρούνα. Όχι το μηχανάκι, σημαία. Σημαία. Ναι. Ναι. Και μπορεί να πει σε έναν εκεί πέρα γκρουμ, έναν υπάλληλο του Χίλτον, να του πει να. Αλλά μπάτα! Ένα τέτοιο. Να υπάρχει μια γενικότερη κολούμπρα στην Ελλάδα, να φρακάρει το σύστημα και να γίνει συνάντηση με την UEFA όπως πρέπει. Σε κλίμα συνένεσης. Τι ωραία. Και μεταξύ, πρότειναν οι αξιωματούχοι αυτοί, ναι, οι αξιοπρεπέστατοι κύριοι της, ναι, UEFA και της FIFA, κάντε ό,τι μπορείτε για να αναβαθμίσετε το προϊόν. Τι να κάνω. Τι να κάνω. Ωραία, εντάξει. Τουλάχιστον να ήταν καλό το φαγητό. Να μην πήγε ο Μάκης τζάμπα κάτω. Ναι, τώρα γιατί οι άλλοι πάνε από το σπίτι του τώρα 10 λεπτά. Ο Μάκης τώρα αεροπλάνο, ανέβα, κατέβα. Είναι προβλήματα αυτά, φίλε. Και όντως υπάρχει στράβωμα όταν κάθεται σε λίγο μαζεύονται χωρίς ουσία. Σου λέει ο άλλος κατεβαίνει εγώ ρε ζών, ο άλλος έρχεται από την Ξάνθη, ο άλλος έρχεται από τα Γιάννενα και δεν βγάζουμε αποτέλεσμα. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να γίνουν και γραφεία της Λίγκας, όπως έλεγαν τότε οι φίλοι μας, οι χουντικοί, στη Φαρκαδόνα. Στη μέση. Να πηγαίνουν όλοι στη Φαρκαδόνα. Στην Φαρκαδόνα. Στο πρόχωμα να γίνουν. Όχι, στο πρόχωμα δεν είναι στη μέση, θα τους κλέψουμε. Ωραία, να γίνουν στη Φαρκαδόνα. Εντάξει. Εντάξει. Και να μπορεί ο Φάνης στα πέντε διόδια είναι, να πετάγεται μια βόλτα. Ένα τέτοιο. Και τελειώσαμε. Εννοείται ότι γελάμε με αυτή την ιστορία. Θα καταγράψουμε σήμερα και την σούπερ συνάντηση των αξιωματούχων με τον υφυπουργό. Εκεί να δεις τι θα γίνει. Εκεί σίγουρα το μένω, έχει μακαρόνια με κοιμά. Σίγουρα, σίγουρα. Μακαρόνια με κοιμά. Θα βάζει στοίχημα. Θα βάζει στοίχημα. Πώς το δίνει στοίχημα. Στοίχημα. Μακαρόνια με κοιμά στο μπουφέ του Βασιλιάδη. 1-0-3. Δηλαδή δεν υπάρχει. Φίλε, ο άνθρωπος τρώει μακαρόνια με κοιμά κάθε μέρα. Δεν μπορεί αυτή η προσωπικότητα, αυτή η οντότητα, δεν γίνεται να μην τρώει κάθε μέρα. Και τον καταλαβαίνω. Λατρεύω μακαρόνια με κοιμά, φίλε. Ίσως το κορυφαίο φαγητό, ίσως. Όχι, όχι. Κορυφαίο φαγητό είναι το πατάτες τηγανιτές στρόγγυλες. Σωστά ψημένες. Δεν νομίζω. Με γκούντα, άκου τώρα βρε άπειρε. Με γκούντα από πάνω την ώρα που βγαίνουν. Ωραία. Και καυτή σάλτσα από πάνω κοκκινιστού. Με κοκκινιστό. Αυτό είναι το κορυφαίο, λες εσύ. Ναι, είναι το κορυφαίο. Μετά εγώ λέω, ναι, είπες. Ακολουθεί το παστίτσιο. Μουσακάς. Ναι. Μουσακά να φας εσύ. Μουσακάς βαραίνει, αγάπη. Δεν είναι. Είναι το παστίτσιο, είναι λαβρύ φαΐ. Αν κάνεις την πεσαμέλ, όπως πρέπει να γίνει, ναι. Ελαφρύ είναι. Δεν είναι και τίποτα. Μακαρόνια με κοιμά είναι και εντάξει, και λίγο πεσάμε. Αυτό είναι το κορυφαίο φαΐ, μακαρόνια με κοιμά. Λιγκουίνι με μακαρόνια. Λιγκουίνι. Ή κοφτά για να μπαίνει ο κοιμάς μέσα. Όχι, 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 όχι. Κοφτά, μικρούτσικα. Κοφτά είναι για χταπόδι, βρε. Άντε τώρα θα μαθήσω την πηλαία τώρα. Κοφτό μακαρονάκι με χταπόδι. Ναι, άντε μάθε να μαγειρεύεται επιτέλους αυτή τη χώρα. Δεν ξέρω να μαγειρεύω. Εννοείται δεν ξαμαγειρεύει. Μην ξεχθενίζεσαι. Να φύγω εντελώς λίγο, μπορώ, ειλικρινά. Τι ώρα είναι η συνέντευξή μας, και μισή. Μετά το διάλειμμα. Ναι. Μετά το διάλειμμα, ωραία, για να μπούμε στη συνέντευξή μας κανονικά. Γιατί υπάρχει μια απορία για το τι σημαίνει πέντε πράγματα. Να μας εξηγήσει ένας άνθρωπος ειδικός. Πολλές απορίες. Δηλαδή, εσύ θα πήγες ποτέ στο γήπεδο παίρνοντας τη μολόδα από το σπίτι. Όχι. Όχι. Μα γιατί. Μα γιατί, άμα διαβάσει δημοσιεύματα, είναι πάρα πολύ φυσιολογικό να ξεκινάει ένας άνθρωπος να παίρνει τη μολότοφ από το σπίτι και πηγαίνει στο γήπεδο. Ναι, και εγώ απορώ γιατί σας κάνει εντύπωση. Δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι πετάς μάρμαρα. Καλά, δεν σε χανακτούν τα μάρμαρα. Θεωρώ, κοίταξε. Είναι καλό προς την πόλη, εσύ. Όταν το μάρμαρο σταύρο δεν είναι φτύκας και τα πλακάκια, ναι, το πετάς, αγαναχτείς, ρε παιδί μου. Ναι. Εντάξει, οπότε τα παιδιά εκεί. Ήταν αγανακτισμένοι από την εταιρεία. Τα 5-6-300 άτομα. Ο παδί της ΑΕΚ. Ναι. Και εννοείται προσπαθούν μερικά ζώα, οι βλάκες ή στημένοι, να συνδυάσουν τα επεισόδια της ΑΕΚ με το δίλεπτο έντασης πριν το ΠΑΟΚ Άρης. Ναι. Όπου η αστυνομία έγραψε ότι άγνωστοι πέταξαν. Ναι, ναι, κοίτα. Εντάξει, και εδώ μιλάμε για 300 οπαδούς. Ναι. Και όχι μία, μπαίναν, βγαίναν. Είναι μια που θα τη σοβαρέψουν με τον ναι. Μια πολύ καλή ιδέα που έχει ένας γνωστός ακροατής. Για πες.
Μια πολύ καλή ονομασία λέει για το πρωτάθλημα της Super League προς τιμήν του Υφυπουργού θα ήταν το Pasta League. Ε? Pasta League. Meatball Pasta League. Θα το μπορούσε... meatball είναι κεφτεδάκι, ε? Ναι, θα μπορούσε ε? Να είναι ένας λόγος για να ασχολείται λίγο παραπάνω ο Βασιλιάδης, θεωρώ. Θα το έλεγε ρε παιδί μου συνέχεια, θα το έψαχνε. Περίμε λίγο. Η Σουλούκου δεν ήταν δικηγόρος του Δόνη. Ναι, αυτή ήτανε. Και ο Κωνστάντος ήτανε... Δεν μην πω που πήγε στον Παναθηναϊκό. Εκεί, ναι, στο κύκλωμα. Στο κύκλωμα. Αυτά σε πρώτη φάση. Πάμε στο διάλειμμα για να φιλοξενήσουμε on time. Γιατί εμείς το ξέρουμε το αγγλικό. Βέβαια. Τον πρώτο συνδευξιαζόμενο να μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα για την επόμενη μια μισή ώρα για τις δύο σχολικές τσάντες ΠΑΟΚ μαζί με φούτερ, τετράδιο, κασετίνα και μολύβια. Αλλά και για το εισιτήριο διαρκείας της ΚΑΕ ΠΑΟΚ FM κενό τσάντα ή κενό ΠΑΟΚ ή κενό τσάντα και ΠΑΟΚ. Ονοματεπώνυμο οπωσδήποτε και το στέλνετε στο 54526. Πάμε στο διάλειμμα και επανερχόμαστε. Εδώ είμαστε. Δεύτερο μισάωρο. Έλα, δώσε. Λοιπόν, δεύτερο μισάωρο στο ΠΑΟΚ 24, στο Λίμπερο 107 και 4. Συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα για τις δύο σχολικές τσάντες ΠΑΟΚ και το ένα εισιτήριο διαρκείας της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Η κλήρωση λίγο πριν τις 2. FM κενό τσάντα ή FM κενό ΠΑΟΚ ή FM κενό ΠΑΟΚ και τσάντα, ονοματεπώνυμο στο 54526. Πολύ καλά τα λες. Ή FM κενό ή FM ΠΑΟΚ. Έχει κίνηση. Και για τα διαρκές έχει κίνηση τις τελευταίες μέρες. Υπάρχει ενδιαφέρον για τον μπάσκετ. Και για θα αναπτυχθούμε και μετά. Και για την, και το μαραθώνιο υπάρχει. Καλά εννοείται. Ξέρεις πόσο κόσμο είχε πέρυσι στο μαραθώνιο σε αυτόν. Πόσο. Χαμός γινόταν. Είχα πάει. Είχα τρέξει κιόλα στεριό. Γελάνε. Όχι, αλήθεια είχα τρέξει πέρσι. Όχου! Όταν αναλύσαν Σταύρο τη διαδρομή τη αγάπη, ήταν πώ αυτό με το μετρό. Έτσι. Δηλαδή, όλοι κάνανε έτσι πίσω αυτό. Η αγάπη ήταν μια. Ναι, ευθεία. Και μια αναστροφή. Γιατί δεν σκέφτηκε η αγάπη ότι υπήρχε και GPS. Δεν υιοθετώ, είμαστε έτοιμοι να πάμε στο καλεσμένο μα. Στον πρώτο καλεσμένο μα. Θα φιλοξενήσουμε τον. Γνωστό νομικό και έναν άνθρωπο που από μωρά παιδιά θυμόμαστε το πολύ μεγάλο πλάγιο που είχε. Τον Λάκη το Σημειοφορίδη. Καλησπέρα, κύριε Σημειοφορίδη. Καλησπέρα. Ακούμε. Καλά είμαστε. Καλά είμαστε. Λίγο. Μα ακούτε. Ναι, ναι, ναι. Μια χαρά. Ναι. Τι κάνετε, πώς είστε, πού σας βρίσκουμε. Στο γραφείο μου. Θα θέλαμε τα φώτα σας, γιατί εμείς με τα νομικά αντιλαμβάνεστε ότι δεν το κατέχουμε ιδιαίτερα. Γι' αυτό σας χρειαζόμαστε συχνά πυκνά. Λίγο αυτό που γίνεται με τα πρόστιμα πρώτον και αν υπάρχει εικόνα από την πλευρά σας για την έκθεση της αστυνομίας για όσοι συνέβησαν στο Ολυμπιακό Στάδιο. Γιατί κακά τα ψέματα, αντιλαμβάνεστε κι εσείς πόσο σημαντικό ρόλο παίζει το κλίμα και το κλίμα που διαμορφώνεται για την συγκεκριμένη ιστορία δεν έχει καμία σχέση βέβαια με τα όσα συνέβησαν πέρσι και εμπλακήκατε κι εσείς επαγγελματικά και ζήσατε ό,τι ζήσατε και τα καταγράψατε μετά από τις υποθέσεις. Πρώτα ας πάρουμε λίγο τι γίνεται με το νέο κώδικα και τα πρόστιμα. Ένα πρόστιμο για τον ΠΑΟΚ πόσο ήταν, 76.000. Ναι. Όλα αυτά είναι φυσιολογικά ή ισχύει αυτό που λένε ότι οι νέοι δικαστές δεν έχουν επίγνωση της πραγματικότητας και δεν μπορούν να προσαρμοστούν ακόμα. Λοιπόν, εντάξει, το πρόβλημα βασικά δεν πρέπει τις περισσότερες φορές να το εντοπίζουμε σε αυτόν ο οποίος εφαρμόζει τον κανονισμό, αλλά στον ίδιο τον κανονισμό και όπως αυτός είναι διατυπωμένος. Ναι. Η προσωπική μου αντίθεση για τους κανονισμούς, τις διατάξεις που έχουν περιληφθεί σε αυτό το πειθαρχικό κώδικα, τον ΚΑΠ κτλ. Είναι δεδηλωμένη εδώ και πολλά χρόνια. Και εξακολουθώ να επιμένω σε αυτό το πράγμα, διότι περισσότερες φορές αυτοί οι κανονισμοί έχουν ένα στοιχείο υποτιθέμενης αυστηρότητας, η οποία ουσιαστικά πρέπει να αποβλέπει όμως στο να βελτιωθεί μια κατάσταση και κυρίως αυτό το οποίο ονομάζουμε ομαλή διεξαγωγή των αγώνων, τέλεση αγώνων χωρίς επεισόδια, συμπεριφορές αθλητικές από όλους τους εμπλεκόμενους. Έχει αποδειχθεί όμως διαχρονικά ότι όλα αυτά τα πρόστιμα, τα υπερβολικά πολλές φορές που επιβάλλονται, δεν έχουν κάποιο αποτέλεσμα, έτσι. Ναι. Αυτό αποδεικνύει και διαχρονικά. Έχουμε δηλαδή κανόνες οι οποίοι είναι ατελέσφοροι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει κάποιος ο οποίος πραγματικά ενδιαφέρεται να βελτιώσει την εικόνα του ποδοσφαίρου, να διαφοροποιήσει τους κανονισμούς, να διαφοροποιήσει ακόμα και αυτό το ύψος των προστήμων, διότι αποδείχθηκε ότι τελικά δεν είχαν αποτέλεσμα.
Αυτό είναι η πρώτη βασική αρχή όσον αφορά το θέμα της αντιμετώπισης των επεισοδίων, των παραβατικών συμπεριφορών κτλ. Το ίδιο βεβαίως γίνεται στον χώρο στην Ελλάδα, σε αυτή τη χώρα των εντυπώσεων, γιατί τα περισσότερες φορές γίνονται για εντυπώσεις, έτσι, η δική μου προσωπική άποψη, γίνεται ακόμα και στους αθλητικούς νόμους. Αυτό γινόταν πάντοτε. Με κάποιες ποινές, τις οποίες ξεθάβανε από το μυαλό τους κάτι περίεργοι τύποι, οι οποίοι δεν είχαν πραγματικά επαφή με την ποδοσφαιρική ή την αθλητική πραγματικότητα, και δυστυχώς με τον τρόπο αυτό δημιουργούσαν προβλήματα και στα σωματεία και σε φυσικά πρόσωπα και σε ανώνυμες εταιρείες κτλ. Κτλ. Αυτός είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο εγώ έχω διαμορφώσει τις σχετικές μου απόψεις και τις έχω βεβαίως κοινοποιήσει κιόλας και δημοσιοποιήσει χρόνια πολλά, λέγοντας ότι ένας κανόνας δεν χρειάζεται να είναι αυστηρός. Ο κανόνας πρέπει να είναι εύστοχος πρώτα και μετά αυστηρός. Εδώ λοιπόν λείπει η ευστοχία των κανονισμών, των διατάξεων, προκειμένου να έχουν το προσδοκόμενο αποτέλεσμα. Αυτό είναι η γενική αρχή. Αυτό λοιπόν δεν γίνεται και δεν έχει γίνει ούτε και τώρα, που υποτίθεται ότι σε κάποιες περιπτώσεις διαφοροποιήθηκαν λίγο οι κανονισμοί. Και επομένως δεν θα περιμένω κάτι άλλο. Θα έχουμε αυτά τα πρόστιμα. Θα τα επιβάλλουν οι δικαστές, οι οποίοι με τη σειρά τους έχουν και αυτοί ένα βάρος, γιατί το ποδόσφαιρο και γενικά ο αθλητισμός είναι συνυφασμένος με τη δημοσιότητα. Και ξέρετε, και αυτοί ως δικαστές δεν θέλουν να εκτίθενται. Άρα, τι κάνουν, εξαντλούν, ας πούμε, την αυστηρότητά τους, προκειμένου να αισθάνονται σε εισαγωγικά ασφαλείς όσον αφορά την κριτική που τους ασκείται. Αυτή είναι όλη η εικόνα του ποδοσφαίρου. Όταν πέσει, συγγνώμη που σας διακόπτω, όταν πέσει ο κύριος Σκουτέρης, προσπάθησε να ξεπεράσει αυτές τις αγγυλώσεις, κάποιες εξ αυτών τέλος πάντων, δέχτηκε απίστευτη επίθεση από μερίδα του τύπου και παράγοντες, έτσι δεν είναι? Είναι γνωστό αυτό. Ναι. Και ακριβώς αυτό είναι ένα άλλο, άλλη μια δυστυχία αυτού του χώρου, όπου ακόμα και οι συμπεριφορές ανθρώπων οι οποίοι απονέμουν δικαιοσύνη, ακόμα και οι αποφάσεις τους, πολλές φορές βρίσκονται στο στόχαστρο και μέσα από την δημοσιοποίηση, μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όποια και αν είναι αυτά, όπως και αν γίνεται, δυστυχώς φτάνομαι και σε αυτό το σημείο. Και θα επαναλάβω και θα το τονίσω για μια ακόμη φορά για να καταδειχθεί τι τελικά γίνεται, πώς εφαρμόζονται αυτοί οι κανόνες. Ακόμα εγώ περιμένω κάποιον αρμόδιο, όποιος και αν είναι αυτός, είτε λέγεται αθλητικός εισαγγελέας ή οτιδήποτε άλλο, ομοσπονδία, Super League, να μας πει ποιος και πότε σχολίασε ή κατήγγειλε ή ενήργησε δικαστικά κατά του περιβόητου Πανό, που ήταν μια αυστηρή απειλή κατά του κυρίου Σκουτέρη εν ώψη της απόφασης που αφορούσε τον αγώνα ΠΑΟΚ. Μπορεί να μου πει κανένας αν έγινε από τότε τίποτα? Όχι, φυσικά. Απολύτως τίποτα. Λοιπόν, μα εδώ απολύτως τίποτα. Μα εδώ λοιπόν έχουμε μια δήλωση, ας πούμε, του κυρίου Λουτσέσκου, που με τον τρόπο το αναφέρεται και παρεβαίνουν όλοι, γιατί δημοσιοποιείται το ζήτημα και διωγγώνεται μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και είναι μια δήλωση που εγώ προσωπικά πολλές φορές δεν δίνω και ιδιαίτερη σημασία, διότι κάνω μια παράδειγμα στο πρόβλημα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δεν είναι ούτε οι δηλώσεις ούτε οι ανακοινώσεις. Το πρόβλημα είναι η καθημερινότητα, είναι οι νοοτροπίες, οι κάκιστες νοοτροπίες που υπάρχουν, και δυστυχώς αυτές οι νοοτροπίες δημιουργούν αυτή την εικόνα. Δεν τη δημιουργεί, αν θέλετε, ούτε ο κ. Λουτσέσκου, ούτε αν ο Φορτούνης είπε κάτι. Αυτό δεν είναι το ζητούμενο. Εδώ βλέπουμε τα δέντρα και χάνουμε το δάσος. Δυστυχώς είμαστε η χώρα των εντυπώσεων. Είμαστε, εντάξει, έχουμε μεγάλους φιλοσόφους και δυστυχώς έχει επηρεαστεί και από τη φιλοσοφία. Έτσι. Εδώ όμως την κακή φιλοσοφία έχει επηρεαστεί ο Έλληνας και μεταφέρεται και στο ποδόσφαιρο. Το πρόβλημα λοιπόν είναι να λειτουργεί ένα ποδόσφαιρο. Όπως πρέπει. Να μην έχει επιτροπία, προσέξτε. Να μην έχει επιτροπή από ξένους, να μην έχει επιτροπή στη διαιτησία. Αυτά είναι τα προβλήματα. Δεν είναι η δήλωση ή αν είπε κάτι ο Φορτούνης. Εντάξει, είναι κάτι, είπε κάτι ο Λουτσέσκου. Αυτά δεν είναι τα βασικά προβλήματα. Δυστυχώς όμως τα μεταθέτουν εκεί για να αποσύσουν τις ευθύνες τους για άλλα πράγματα που είναι τα πιο σοβαρά από όλα. Επειδή αναφερθήκατε στο πανό του κ. Σκουτέρη, εδώ οι ενδείξεις ότι η ίδια η πολιτεία ουσιαστικά σιγόνταρε την επίθεση στο Σκουτέρι. Εντάξει, νομίζω ότι όλοι το παραδεχόμαστε πλέον που έχουν περάσει τόσοι μήνες. Όταν ο ίδιος ο υπουργός δεν παρεμβαίνει σε αυτό που συνέβαινε εκείνη τη στιγμή, τι άλλο μπορούμε να υποθέσουμε? Να πω κάτι εγώ, για να μην μεταθέτουμε πολλές φορές, γίνεται έτσι μια
πολύ εκλαϊκευμένη, θα έλεγα, έτσι, για να αφορά σε ορισμένα γεγονότα και σε ευθύνες. Εγώ προσωπικά ξεκινάω πάντοτε από τα αυταρχιόργανα, από τους πολιτικούς, από τους πολιτικούς ή πολιτιακούς παράγοντες. Να σας πω την αλήθεια, δεν περιμένω ποτέ τίποτα. Διότι δεν έχουν τις περισσότερες φορές ούτε το θάρρος ούτε τη γνώση να κάνουν κάτι διαχρονικά, όχι μόνο τώρα, διαχρονικά. Έχω πει ότι στον χώρο του αθλητισμού έχουν λείψει άνθρωποι με μέζια, ήταν ελάχιστοι αυτοί που είχαν και τη γνώση και το θάρρος να κάνουν κάποια πράγματα για να βελτιώσουν εδώ και πολλά χρόνια. Είναι οι άνθρωποι των εντυπώσεων, της φανφάρας και των εντυπώσεων, χρόνια ολόκληρα. Γι' αυτό και το ποδόσφαιρό μας βρίσκεται εκεί. Μην ψάχνουμε τώρα να βρούμε το πρόβλημά μας είναι ο Φορτούνης και ο Λουτσέσκου με τις δηλώσεις τους, με την όποια φύση. Αυτά δεν είναι τα προβλήματα του ποδοσφαίρου. Ένα ελληνικό ποδόσφαιρο το οποίο είναι ίσως για μένα προσωπικά, θέλετε, που δεν θα έπρεπε να είναι, την χειρότερη φάση του, και κυρίως ξεκινώντας από το ότι η ανικανότητα ανθρώπων ή αν θέλετε η σκοπιμότητα ενεργειών ανθρώπων οδήγησαν σε μια επιτροπή που είναι πρωτοφανής για μένα για τα χρονικά, αν θέλετε, του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, τόσο στο θέμα της διοίκησης όσο και στο θέμα της διαιτησίας. Αυτά είναι τα σοβαρά ζητήματα. Όλα τα άλλα είναι επαιρεόντα που λέγανε οι Δεν υπάρχουν. Να σοβαρευτούν κάποιοι άνθρωποι και επιτέλους να δουν την πραγματικότητα κατά μουτρά. Το θέμα σκουτέρι έμεινε εκεί και δεν ασχολήθηκε κανένας, και επανέρχομαι σε αυτό, ενώ θα έπρεπε να έχει γίνει και όχι αυτό το πάνω να κατέβει πάρα αυτά, να μην αρχίσει αγώνας αν δεν κατέβαινε αυτό το πάνω. Και δεν ασχολήθηκε κανένας. Και δεν ξέρω, κανένας δεν το κατήγγειλε. Τίποτα. Και τα αθλητικά κυρίως όργανα και εταιρικές επιτροπές. Το ερώτημα λοιπόν είναι τι. Ο κ. Σκουτέρης είπατε ότι πήγε να αλλάξει λίγο. Ναι, πήγε να διαμορφώσει κάτι διαφορετικό. Το ίσα και εγώ διέδικασα αρκετές υποθέσεις μαζί του. Με μια άλλη αντίληψη των πραγμάτων. Πιο ορθολογική τέλος πάντων. Πιο καθημερινή, πιο ανθρώπινη. Δηλαδή, και πιο καθημερινή, ναι. Και πιο καθημερινή και πιο ουσιαστική, αν θέλετε. Δηλαδή, έτσι. Ο Σκουτέρης ήταν ο πρώτος που καθιέρωσε την κλήτευση στο ακροατήριο των διαιτητών, που δεν είχε γίνει ποτέ, για διευκρινήσεις στα αναγραφόμενα στο φύλλο αγώνες. Αυτό δεν είχε γίνει ποτέ από κανένα δικαστή. Τουλάχιστον αυτό το θυμάμαι εγώ. Ο Σκουτέρης, επειδή ακριβώς δεν θεωρούσε ότι οι διαιτητές έχουν το αλάθητο του Πάπα, συνήθισε σε κάποιες περιπτώσεις σοβαρές και δύσκολες να κλητεύει τους διαιτητές. Και μάλιστα, γιατί αν δεν έρθει σε μια εκδίκαση, μου είπε και ρυθμιοφόρη, τι μπορώ να κάνω για να τους τιμωρήσω. Σου είπα, δυστυχώς κύριε Πρόεδρε, δεν μπορείτε να κάνετε κάτι, διότι αν θέλετε, το μόνο μπορεί να κάνετε είναι την κλήτευση προς τους διαιτητές να την κάνετε μέσω της ΚΕΔ. Οπότε, αν δεν έρθουν, να θεωρηθεί κατά κάποιο τρόπο το αρχικό παράδειγμα και να συμμορήσει η ΚΕΔ. Γιατί δεν υπήρχε το νομοθετικό πλαίσιο να κάνει ο ίδιος να επιβάλλει μια ποινή. Προσέξτε. Έτσι, αυτός είναι διάλογος σε μια εκδίκαση που είχε σχέση με ένα διαιτητή που κλητεύτηκε και δεν ήρθε. Και φανταστείτε ότι είναι κάτι πολύ απλό να συμβεί αυτό το πράγμα, αλλά για κάποιο λόγο δεν συμβαίνει τόσα χρόνια. Γιατί όντως δεν μπορεί να ζητήσει να έχει το αλάθητο. Εντάξει, τώρα να πάμε στην ιστορία του αυτού του ποδοσφαίρου που κάποτε κληρώς γινόταν με τη μέθοδο της καρφίτσας. Τώρα τι να σου, με συγχωρείτε τώρα. Για όσους ξέρουν, για όσους δεν ξέρουν, δεν ξέρουν. Έτσι. Κάποτε υπήρχαν άνθρωποι που ζούσαν από το ποδόσφαιρο και από τους παράγοντες τους οποίους λέγανε ότι σου έβαλε αυτό το διαιτητή, την κλήρωση, τον οποίο είχαν επιλέξει με τη μέθοδο της καρφίτσας. Την ξέρετε τη μέθοδο της καρφίτσας. Τι είχαν καρφίτσα στο μπαλάκι για να καταλαβαίνουν. Όχι. Είχαν χαρτάκια. Και τι κάνανε τότε, τρυπούσανε το χαρτάκι με το όνομα, ας πούμε, του Σημειοφορίδη, έτσι. Ναι. Ήξεραν ότι αυτό είναι το χαρτάκι με το Σημειοφορίδη. Το βγάζανε λοιπόν στο συγκεκριμένο αγώνα που θέλανε. Λοιπόν, ας μην συζητήσουμε, διότι θα γράφουμε τόμους. Ναι. Γιατί έχει γίνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο, εντάξει. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή δυστυχώς τα πράγματα δεν αλλάζουν. Δυστυχώς, επίπεδο θεσμικών οργάνων, το ποδόσφαιρο παραμένει σε κάκιστη κατάσταση, και όσο δεν αλλάζουν οι νοοτροπίες των ανθρώπων που ασχολούνται, όσο δεν απομακρύνονται τα λαμόγια και οι διάφοροι περιφερόμενοι τύποι που ζουν ως παράσιτα από το χώρο του ποδοσφαίρου, δεν θα αλλάξει τίποτα. Πάλι θα συζητάμε τα ίδια πράγματα όπως συζητάμε εδώ και 30 χρόνια. Για να κλείσουμε το κομμάτι το νομικό, έχετε διαβάσει την έκθεση αστυνομίας για την ΑΕΚ, για το ΑΕΚ Ολυμπιακός? Δεν την έχω διαβάσει, να πω την αλήθεια, αλλά ό,τι και να είναι, όταν γίνεται έκθεση με αναφορά γεγονότων, αυτό το γεγονός δεν μπορεί να μείνει ατιμόρυτο. Συνιστά για σας, με οποιαδήποτε. Ναι. Συνιστά για σας βιοπραγία κατά προσώπων όταν γράφει η έκθεση της αστυνομίας, μεταξύ άλλων 300 περίπου φύλαθλοι της ομάδας της ΑΕΚ, ναι, επιτέθηκαν, ναι, στις δημιουργίες που βρίσκονταν στον περιβάλλοντα χώρο του σταδίου, εκτοξεύοντας εναντίον τους πέτρες, μάρμαρα, μπουκάλια, φωτοβολίδες, βόμβες, μολότοφ και άλλα αντικείμενα. Γιατί προφανώς διαβάζουμε ότι θα εξαρτηθεί αν ο δικαστής
κρίνει ότι υπήρξε βιοπραγία και ρωτά εμείς απλά, δηλαδή, τι παραπάνω πρέπει να γίνει για να κριθεί ότι υπάρχει βιοπραγία. Να έρθουν με τάγκ ή με πυράβλους, ας πούμε. Να πούμε και κάτι. Και βιοπραγία, να μην χαρακτηριστεί, είναι μια πράξη η οποία μπορεί να διωχθεί είτε μέσω της ευθείας διαδικασίας που προβλέπεται ο αρχικός κώδικας, είτε μέσω των διατάξεων που προβλέπονται για την δικαιοδοσία του αθλητικού εισαγγελέα, του δίωξης πειθαρχικών αδικημάτων, ποδοσφαιρικών αδικημάτων. Άρα μπορεί να γίνει σε κάθε περίπτωση. Τώρα, το πώς θα αξιολογηθεί και με βάση στοιχεία, αυτό είναι ένα θέμα ουσιαστικό, και το πώς θα αξιολογηθεί από το αρμόδιο όργανο το οποίο θα κληθεί να, αν κληθεί, δεν ξέρω τι θα γίνει, να επιληφθεί αυτή τη συγκεκριμένη παραβατική συμπεριφορά. Πάντως, η έκθεση αστυνομία είναι κάτι πολύ ισχυρό. Στα χέρια του δικαστή, έτσι δεν είναι. Είναι η έκθεση της αστυνομίας, αλλά βέβαια σε αυτές τις περιπτώσεις είναι περισσότερο πηγαίνει προς την δικαιοδοσία του υπευθύνου ασκής δίωξης ποδοσφαιρικών αδικημάτων. Δηλαδή, που ένα θέμα γνωστοποιείται, γιατί προφανώς δεν έχει καταγραφεί τίποτα στο φύλλο αγώνος, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Στο φύλλο αγώνος πρέπει να έχουν μπει ελάχιστα πράγματα σε σχέση με αυτά που έγραψε στην αστυνομία. Ελάχιστα. Λοιπόν, λοιπόν δεν είναι. Κύριε Σπάτη, δεν είχε ένα θέμα. Τυχαίνει να πηγαίνουν οι ίδιοι όλοι, δεν ξέρετε. Έχει ένα θέμα. Ωραία. Κύριε Συμμεφορίδη, νομίζω ότι ήσασταν κατατοπιστικός. Σας ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά που φιλοξενηθήκατε στην εκπομπή μας. Να είστε καλά. Αυτό το οποίο θέλω να πω και σε εσάς οι οποίοι είστε δημοσιογράφοι και ασχολείστε με τον χώρο και εσείς προστατεύετε, πρέπει να προστατεύουν, όλοι πρέπει να προστατεύουν αυτό το χώρο. Είναι το ποδόσφαιρο ένα πολύ, πολύ ωραίο άθλημα πραγματικά για όσοι το ζήσανε κτλ. Είναι ότι πρέπει κάποια στιγμή να κοιτάμε το πρόσωπό μας στον καθρέφτη, έτσι. Mm-hmm. Να βλέπουμε την αλήθεια, να ξεφεύγουμε από τα τυπικά, τα ανούσια τυπικά πράγματα και να κοιτάμε τα ουσιαστικά πράγματα και ουσιαστικά να προσπαθούμε να επιλύσουμε τα ουσιαστικά προβλήματα και όχι κάποια από τα οποία παρουσιάζονται ουσιαστικά, αλλά στην ουσία δεν είναι. Η αξία τους είναι ελάχιστη. Υπάρχουν πολύ σοβαρότερα πράγματα που πρέπει να επιληθούν και σε αυτό πρέπει να συμβάλλουμε όλοι μας, ανεξαιρέτως ακόμη και εσείς. Να είστε καλά και ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Ήταν ο Λάκης Συμμεφορίδης, γνωστός νομικός. Το ξέρει το ποδόσφαιρο χρόνια. Έτσι, απλά πράγματα είναι. Αυτά που είπε, κατανοητά. Η ΑΕΚ κινδυνεύει. Δεν μπορεί τώρα να την πηδήξει από αυτό. Κινδυνεύει με αποκλεισμό έδρας 2-4 αγωνιστικές. Αφαίρεση βαθμών μας ενδιαφέρει. Και αφαίρεση 3 βαθμών. Εάν κρίνει ο δικαστής ότι υπάρχει βιοπραγία. Ναι, όχι, ρε. Δεν υπάρχει. Ανταλλαγή μπουκαλιών ήταν. Τα επέστρεψαν πίσω, δεν θυμάσαι. Πιτσιρικάδες μαζεύαμε τα μπουκάλια και τα πηγαίναμε για να πάρουμε τα λεφτά. Πέτρες, ναι. Μάρμαρα, μπουκάλια, φωτοβολίδες, βόμβες, μολότοφ, ναι, και άλλα. Όχι φθινιαδούρες. Μάρμαρα. Μάρμαρα, ρε φίλε. Όχι πλακάκι. Μάρμαρα. Μήπως είναι και του Παρθενώνα και τα φέραν πίσω. Μήπως θα τιμηθούν. Τέλος πάντων. Εντάξει, Σταύρο, και αγάπη είναι μια ιστορία που κρατάει χρόνια, εντάξει, αυτή της ανισονομίας. Mm-hmm. Okay. Καλά, ειδικά όμως από τα τελευταία 2 χρόνια αυτό το πράγμα που γίνεται δεν υπάρχει. Όχι, δηλαδή, να τιμωρηθεί και κανένας άλλος, παιδιά, δεν γίνεται μόνο με αφαίρεση βαθμών, φτάνει. Αφαίρεση βαθμών. Εγώ δεν θέλω 3, 2. Όσους μου αφαίρεσαν και εμένα, να ξεκινήσουμε στα ίσα. Έτσι δεν είναι. Ναι. Να είμαι στο συμπέντε, ρε φίλε. Έτσι δεν είναι, σε στέλνει μου, καλά, ναι, τα λέω. Καλά, δεν συμφωνείς. Καλά, τα λες. Θα πάρουμε το Σιμιτζούφλο, το που μαδρεύουμε με 2. Κάτσε, έχει δουλειά τώρα. Αμάν, έπεσε. Γύρισε το εξωτερικό, τι δεν είναι. Ξέρω. Δεν ενημερώθηκα στο κλωστό μπλοκ που έκραξε το Μάκη Κακάτσι γιατί πήγε αυτός. Ωραία, εξέθεσε τον Ιβάν Γράφη, ο φίλος μας ο Κυριάκος. Γιατί φοβερό, πήγε ο Μάκης. Γιατί πήγε μόνος του, μάλλον. Πήγε ο Μάκης. Δεν ρώτησε κανένα. Και οι άλλοι δεν πήγαν. Ναι. Και φταίει ο Μάκης γι' αυτό, γιατί και εξέθεσε τον Ιβάν. Μήπως δεν πήρε μαζί του τον. Και εσείς, ρε παιδιά, όταν όσο αυτοπροτείνετε σε ένα κανάλι, θα τον παίρνετε. Δεν θα τον αφήνετε σε μια γωνία, ναι, 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 να κλαίει τη μοίρα του. Θα τον προσλαμβάνετε. Αλλιώς βλέπεις τι γίνεται. Γιατί τη λένε κρεατοσύναξη αυτή την συνάντηση. Φάγανε κιόλας. Δεν ήξερα πώς να το πούνε και το είπανε κρεατοσύναξη. Ναι, είναι πάρα πολύ καλή λέξη. Μάλιστα. Που ζουράει τώρα με την ροή χέρια. Εξέθεσε τον Ιβάν εκπροσωπώντας τον ΠΑΟΚ στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Δηλαδή, τι άλλο θα ακούσουμε ρε εσύ. Ναι. Εντάξει. Δηλαδή, πραγματικά πιστεύει κάποιος ότι σηκώθηκε ο Μάκης Γκαγκάτσης και είπε θα πάω εγώ και τέλος. Δεν υπήρχε σπουδαιά. Να ρωτήσω κάτι. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός έστειλε νομικούς συμβούλους. Ναι. Νομικός σύμβουλος είναι και ο Μάκης. Πτυχίο νομικής. Στην Κομωτινή. Αλλά πτυχίο νομικής. Εντάξει, άμα δεν είναι στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα δεν μετράει. Στην Κομωτινή κανονικά δεν πρέπει να μετράει κανένα πτυχίο, αλλά τέλος πάντων. Okay. Πρέπει να πρημοδοτήσει απλά που έζησε εκεί κάποιο διάστημα. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε με μια ακόμα ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Εδώ είμαστε. Δεύτερη ώρα. Πάμε για τη δεύτερη ώρα. Για να πούμε στην δεύτερη μας συνέντευξη βασικά. Μπασκετική συνέντευξη αυτή τη φορά.
άλλο mood πλέον. Και στιγμή να ασχοληθούμε με το κορυφαίο τμήμα του ΠΑΟΚ, την πιο βαρύ κεφανέλα του, την ομάδα με το μεγαλύτερο ιδιόκτητο γήπεδο της χώρας. 100%. Όχι σαν τα άλλα, τα κρατικά του κέντρου. Τα κρατικά του κέντρου, τώρα που τα νοικιάζουν. Εμείς δεν νοικιάσαμε ποτέ. Εντάξει, πάμε να μιλήσουμε με τον άνθρωπο ο οποίος συμμετείχε σε τεράστιο βαθμό στην δημιουργία και αυτής της νέας ομάδας που διατήρησε έναν κορμό αλλά στον μπάσκετ έτσι όπως είναι δομημένο και μετά όχι και πολλά χρήματα που διαθέτουμε δεν έχουμε δυνατότητα να διατηρήσουμε τον ίδιο. Να φιλοξενήσουμε ποιον Στέργιο μου. Πριν σου πω ποιον, καλείτε στο 2, 3, 10, 2, 87 και 3 οχτάρια. Οι πρώτοι 5 θα κερδίσουν από ένα εισιτήριο για το μάτς της Τρίτης με την Telekom Von στη δεύτερη αγωνιστική του Champions League στο Παλατάκι. Οι πρώτοι 5. Αλλά πρώτος που κέρδισε είναι ο Τέλης Ουνατζίδης. Καλησπέρα Τέλη. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά. Και η ομάδα είναι καλά, θα πω εγώ. Θα μπορούσε να είναι και καλύτερα. Έχουμε λίγο έτσι μια... όχι ανησυχία, απλώς είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που μπαίνουμε στις επίσημες υποχρεώσεις με κάποια προβλήματα τραυματισμού τα οποία έχεις που έχεις να διαχειριστείς μια κατάσταση με καινούριους παίκτες που σαφώς και χρειάζεσαι χρόνο για να οργανωθείς και να δείξεις το καλύτερο αποτέλεσμα. Εάν λείπουν και βασικοί παίκτες όπως γίνεται με εμάς είναι πιο δύσκολο, αλλά εύχομαι οι δυσκολίες να είναι στην αρχή και το τέλος να είναι όπως την περσινή περίοδο που η ομάδα τελείωσε πάρα πολύ καλά. Θα μου επιτρέψεις να θεωρήσω την περσινή πιο γκαντέμικη συγκυρία. Καλά, λόγω του timing των τραυματισμών των γκάρ. Ναι, σε συνδυασμό με τη δυσκολία του πρωταθλήματος, του προγράμματος που υπήρχε τότε. Σαφώς. Εντάξει, εγώ τώρα το βλέπω πολύ πιο χαλαρά το σκηνικό, είναι η αλήθεια. Αλλά όπως και να έχει, και ο Γκος και ο Μαργαρίτης που υποέπαιζε προχθές, αν κατάλαβα καλά με το μάτι μου, δεν είναι απώλειες οι οποίες είναι εύκολα διαχειρίσιμες. Αυτές είναι οι δύο ηγετικές μορφές της ομάδας. Αυτή είναι η αλήθεια. Ακριβώς, και όταν βλέπεις ότι έχεις και τη δυνατότητα και φτάνεις πολύ κοντά να διεκδικείς ένα μάτς με έναν αντίπαλο ο οποίος είναι αποδεδειγμένο από τις καλύτερες ομάδες αυτής της διοργάνωσης, τότε σημαίνει μια μικρή πικρία ότι αν ήμουν σε καλύτερη κατάσταση θα μπορούσα να το διεκδικήσω στο μάτς ή ακόμα όταν καλείς να παίξεις ένα επίσης πολύ δύσκολο μάτς προαθλήματος αύριο στην ΑΕΚ και πάλι θα πας με συγκεκριμένα θέματα. Αλλά αυτά έρχονται, παρέρχονται, τα αντιμετωπίζεις, προσπαθείς να κάνεις τη δουλειά με ό,τι μέσα έχεις και νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι η ομάδα προχωράει πολύ καλά. Πάντως, με όσο μπάσκετ γνωρίζω, δεν είμαστε ειδικοί, να μην το παίξουμε και εμείς ειδικοί δηλαδή, αρκετούς μάζεψε η χώρα, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ με τον Γκος θα είχε πολύ μεγάλη τύχη στην Βενέτσια. Εντάξει. Κοιτάξτε τώρα, ο Γκος είναι ένα παιδί το οποίο πέρα από την μπασκετική του αξία που δεν επιδέχεται καμιάς δεύτερης σκέψης ή αντιλόγου, σε αυτή την ομάδα είναι και παίζει και πολύ μεγαλύτερο ρόλο και η προσωπικότητά του, ο χαρακτήρας του, ο τρόπος που κατευθύνει τους πάντες, είναι ο ηγέτης αυτής της ομάδας. Τέλη μου, συγγνώμη, να διακόψω λίγο. Αυτό που θέλω να πω εγώ, γιατί εγώ δεν το έκανα δεκάρικα, είναι ότι από τη στιγμή που η ομάδα κατάφερε να ελέγξει το ρυθμό, που το δύσκολο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι αυτό, να φέρει το παιχνίδι σε πολύ οριακό σημείο στο τέταρτο δεκάλεπτο. Εντάξει, και όλα αυτά χωρίς τον Γκος σημαίνει αυτομάτως ότι η ποιότητα του συγκεκριμένου παίχτη θα μπορούσε να κάνει διαφορά. Δηλαδή για μένα είναι επιτυχία ότι ο ΠΑΟΚ έλεγξε το ρυθμό. Ο Γκος επανειλημμένα έχει κάνει αυτό που μας έλειψε προχθές. Δηλαδή στο 53-57, στις 5 επιθέσεις που παίρναμε τις άμυνες, εκεί θα πάρει κάποιος παίκτης που να πάρει την μπάλα, να βάλει ένα μεγάλο καλάθι, να έχει μια πολύ σωστή απόφαση και να ξεμπλοκάρει και να δώσει και σε όλους να καταλάβουν ότι μπορούμε να κερδίσουμε ένα τόσο δύσκολο παιχνίδι. Αυτό είναι. Αυτή είναι η κατάσταση. Εκείνο που βλέπουμε με πολύ της μεγάλη ικανοποίηση είναι ότι πραγματικά υπάρχει μεγάλο βάθος στην ομάδα. Σε αυτό συντελεί αυτό που είπες πριν, ότι η ομάδα κατάφερε παρά
τα θέματα τα οποία έχει γενικότερα να κρατήσει ένα πολύ σημαντικό κορμό παικτών. Και νομίζω ότι βήμα-βήμα και όσο περνάει ο καιρός θα είμαστε σίγουρα καλύτεροι. Τα νέα παιδιά, σε τι επίπεδο, πώς ομολογείς βρίσκονται αυτή τη στιγμή? Είδαμε σε κάποια φάση με το ρέθιμο τον Τζόνς να παίρνει πρωτοβουλίες, τον είδαμε λίγο μαζεμένο στην Ιταλία, είναι η αλήθεια. Αυτό έχει να κάνει με τις εμπειρίες του? Είναι τα αναμενόμενα. Ναι. Δηλαδή, εμείς έχουμε να διαχειριστούμε αυτή τη στιγμή τέσσερα έμπειρα παιδιά, αν αναφερθούμε στους ξένους, που ξέρουμε πολύ συγκεκριμένα τι θα κάνουν, τι μπορούν να δώσουν και αν δεν το δίνουν κάθε βράδυ θα το δώσουν στο περισσότερο της παρουσίας στον ΠΑΟΚ. Αναφέρομαι στον Κώστο Χάτσερ, τον Μορέρα και τον Γκάρετ. Και έχουμε και δύο νεότερα παιδιά, τα οποία προέρχονται, ο ένας από το Α2 Ιταλίας και ο άλλος είναι ρούκι, είναι πρώτη χρονιά στον επαγγελματικό αθλητισμό. Ο Τζαμάλ Τζόνς και ο Μαλίκ Βόπ. Τώρα, για αυτά τα δύο παιδιά είμαστε σίγουροι ότι θα έχουν και up and down, θα εμφανίζονται σε κάποια μάτς, δεν θα εμφανίζονται σε κάποια άλλα. Είναι λογικό, έτσι, δεν είναι κάτι παράξενο. Απλώς και τα δύο παιδιά, και ειδικά ο Τζαμάλ που έχει δείχνει να έχει ενταχθεί, γιατί έχει και την εμπειρία την ευρωπαϊκή το παιδί από πέρσι, είναι παιδιά με τεράστιο ταλέντο, με πολύ μεγάλα κορμιά, με πολλά προσόντα. Και νομίζω ότι ο καιρός θα δουλεύει προς χάριν τους. Μάλιστα. Τώρα να πω εγώ ότι έχουμε μεγαλύτερο στόχο την Ευρώπη αυτή τη στιγμή μετά το ταβάνι πιάσε ο ΠΑΟΚ πέρσι, γιατί κατά τα ψέματα τώρα τέλει πέρσι ο ΠΑΟΚ πήγε όσο πιο ψηλά γινόταν. Δεν γινόταν να πάει παραπάνω. Άρα Ευρώπη ρίχνει βάρος φέτος. Δεν μπορείς να ξεχωρίζεις τώρα ότι θα μπω και θα ρίξω βάρος. Δεν ξεχωρίζεις, αλλά κάποιο κίνητρο έξτρα στους παίκτες πρέπει να δούμε. Το κίνητρο είναι πολύ μεγάλο, σαφώς εγώ θα ξεκινούσα από το κύπελλο. Ναι. Το κίνητρο είναι μεγάλο από το κύπελλο. Είναι μια διοργάνωση που με τρία παιχνίδια μπορείς να πάρεις ένα τίτλο. Είναι και θέμα συγκυριακό λόγω της κλήρωσης. Η ευκολία και η δυσκολία της. Έχουμε ένα παιχνίδι που είναι προημιτελικός στις... το Νοέμβριο στις αρχές, το άλλο μήνα, με την ΑΕΚ στην έδρα μας, το οποίο παιχνίδι αυτό η ομάδα θα προσπαθήσει με κάθε τρόπο να το κερδίσει. Είναι ένας μεγάλος στόχος να βρεθεί στα ημιτελικά του κυπέλου το Φεβρουάριο. Δηλαδή όλο αυτό το διάστημα θα έχεις και κάτι να σε θρέφει, έτσι, γιατί πάντα η αναμονή μιας μεγάλης... ενός μεγάλου αγώνα, μιας επιτυχίας που μπορεί να, που προσδοκάται να έρθει και μπορεί να έρθει, σε τρέφει και χρονικά όλο το άλλο διάστημα. Άρα λοιπόν ξεκινάμε από εκεί. Τώρα στην Ευρώπη σαφώς και δεν θέλουμε να μείνουμε πίσω όπως μείναμε πέρυσι στην αρχή και να διεκδικήσουμε την υψηλότερη δυνατή θέση έτσι ώστε σταχιαστεί των αγώνων που έρχονται μετά τους ομίλους να έχουμε ως το δυνατόν περισσότερες ελπίδες για να κάνουμε ένα παραπάνω βήμα να βρεθούμε στις 8. Σαφώς και αυτός είναι ο στόχος. Έχουμε ένα πολύ δύσκολο όμιλο βέβαια, με πολύ καλές ομάδες, με τη Βενέτσια, με την Τενερίφη, με την Χολόν, με τη Χαρδενάντερ, είναι δύσκολες ομάδες, καλές ομάδες, αλλά πιστεύω ότι η ομάδα χτίζεται για αυτό το λόγο και θα το διεκδικήσει όσο εκεί που δεν πάει. Σε πρώτη φάση υπάρχει ένα παιχνίδι με την ΑΕΚ το ερχόμενο Σάββατο. Μία ΑΕΚ που ξεκίνησε με ήττα στο πρωτάθλημα και με ήττα στο Champions League. Και μάλιστα με τρόπο πολύ κακό για αυτήν, ειδικά το παιχνίδι του Champions League, γιατί δεν έχω εικόνα, είναι αλήθεια, από το πρωτάθλημα. Έτσι όπως το είδα εγώ, δηλαδή πάλι έδειξε ασύνθετη, πάλι έδειξε μια ομάδα χωρίς να έχει ρόλους κτλ. Είναι καλό για τον ΠΑΟΚ ότι ξεκινάει η ΑΕΚ με αυτή την πίεση, ή θα προτιμούσε ο ΠΑΟΚ μια άλλη διαδικασία να είναι πιο, πιο ήρεμη? Δεν νομίζω ότι. Μην κοίταξε τώρα να σου πω την αλήθεια, τα δύο παιχνίδια που έπαιξε, γιατί μπορούσα να τα δω και τα δύο, δεν θα συμφωνήσω μαζί σου. Το πρώτο παιχνίδι ήταν πραγματικά και μέχρι το 30-32 ήταν που είχε μια πραγματικά πολύ κακή εικόνα, μετά έκανε μια προσπάθεια να το συμμαζέψει, δεν πρόλαβε. Εχθές είχε ένα πολύ καλό διάστημα, το οποίο ήταν στην αρχή του παιχνιδιού, έδειχνε να ελέγχει, έπαιζε όμως μια πολύ ταλαντούχα ομάδα. Μια ομάδα που έχει φτιαχτεί για να κερδίσει το BCL. Με αποτέλεσμα, είναι πολύ δυνατή ομάδα, με αποτέλεσμα να
να μην μπορεί να ανταπεξέλθει. Να ζοριστεί στο τέλος και να μην μπορεί να ανταπεξέλθει. Είναι νωρίς ακόμα για τις ομάδες. Και Άκη είναι μια ομάδα με πολλές αλλαγές. Άλλαξε προπονητή, άλλαξε φιλοσοφία, άλλαξε παίκτες. Δεν είναι εύκολο. Ούτε εμείς είμαστε έτοιμοι. Νομίζω ότι θα είναι ένα παιχνίδι το οποίο περισσότερο θα παίξει ρόλο η μέρα, το πώς θα κυλήσει το παιχνίδι ευκαιριακά, να το πω, αύριο, παρά τόσο ότι θα δείξουν οι ομάδες τις πραγματικές τους δυνατότητες, γιατί καμία από τις δύο δεν είναι έτοιμες. Ούτε σαν σύνολα, αλλά υπάρχουν και κάποια παιδιά τα οποία δεν παίζουν ή δεν θα παίξουν ή δεν είναι έτοιμα να παίξουν. Άρα λοιπόν νομίζω ότι δεν είναι ένα παιχνίδι που θα έχει πολύ μεγάλη πίεση, γιατί το αποτέλεσμα δεν είναι κάτι το οποίο θα κρίνει οτιδήποτε. Σαφώς όποιος καταφέρει να κερδίσει το μάτς θα έχει ένα ψυχολογικό από τα αβαντάζ εμείς, γιατί θα έχουμε κάνει μια νίκη εκτός έδρας απέναντι ενός πολύ καλού αντιπάλου. Η ΑΕΚ γιατί θα δείξει ότι σε περίπτωση που κερδίσει θα δείξει ότι μπαίνει στο σωστό δρόμο. Αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή περισσότερα παίζονται για την ΑΕΚ παρά για μας στο συγκεκριμένο παιχνίδι, γιατί όντως με τρεις ήττες στη σειρά όταν ξεκινάς έρχεσαι σε δύσκολη θέση, το ξέρω, το έχω ζήσει. Δεν χρειάζεται να το περιγράψουμε άλλο. Επειδή το έχασε αυτό, κάτσε λίγο. Με τον Βίλιαμ τι γίνεται? Με ποιον? Το Τζορντίν Βίλιαμ, το δικό μας. Ο Τζορντίν, κοιτάξτε, ο Τζορντίν είναι ένα παιδί το οποίο ξέραμε πολύ καλά από τη στιγμή που τον φέραμε το καλοκαίρι ότι θα έρθει, να τον δούμε σε τι κατάσταση είναι, τι πραγματικά, ποιες είναι οι πραγματικές του δυνατότητες. Είναι πραγματικά ένα πολύ ταλαντούχο παιδί. Έκανε μαζί μας την προετοιμασία. Θεωρούμε ότι από τη στιγμή που υπάρχει μια μεγάλη επάρκεια στα γκάρ, όπως είμαστε, θα είναι καλό να πάει να παίξει σε μια ομάδα που να έχει πολύ περισσότερο χρόνο, έτσι ώστε να κερδίσει αυτή τη σεζόν και να κρατήσουμε το δικαίωμα της παραμονής του από τη νέα χρονιά για τα επόμενα δύο χρόνια. Αυτό είναι η συμφωνία που έχει κάνει. Είμαστε σε συνεργασία με τον εκπρόσωπό του στην αναζήτηση μιας τέτοιας ομάδας. Στο επόμενο διάστημα το παιδί θα πάει κάπου να παίξει. Υπάρχει ηρεμένη απόφαση. Αυτό θα... Ναι, βέβαια. Κύριε Ζουνατζίδη, σαν σήμερα, πριν από πολλά χρόνια είναι η αλήθεια, εντάξει, πριν από 30 χρόνια ακριβώς, 3 δεκαετίες, έκανε την πρώτη εμφάνιση ο Μπάνε Πρέλεβιτς με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Καλά τα πήγε, εντάξει, 29 πόντους κόντρα στην Βιλερμπάν στη Λιόν. Εντάξει, τα λόγια είναι περιττά για τον Μπάνε, okay, τι να πούμε. Από τους κορυφαίους αθλητές που φόρεσαν τη φανέλα του ΠΑΟΚ σε όλα τα αθλήματα, πέρα από το ότι είναι ο κορυφαίος στην ιστορία του μπασκετικού ΠΑΟΚ. Έτσι πως είναι τα δεδομένα και στον ΠΑΟΚ αλλά και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ ή στο ελληνικό, είναι εφικτό για τον ΠΑΟΚ να βρει όχι τον επόμενο Μπάνε Πρέλεβιτς, αλλά ένα παίκτη που θα μείνει για χρόνια, που θα γίνει σημαία και θα συνδυάζει όλα αυτά που πρόσφερε ο Μπάνε? Είναι δύσκολο πολύ πλέον? Κοιτάξτε, θα σου πω. Είναι τελείως διαφορετικές οι εποχές. Και δεν το λέω διαφορετικές τις εποχές επειδή τότε ήταν τα ρομαντικά χρόνια και τώρα είναι τους στιγνός επαγγελματισμός. Τότε, αν θυμάστε καλά, υπέγραφε κάποιος παίκτης και δεν μπορούσε να φύγει από την ομάδα. Δεν υπήρχαν συμβόλαια. Πάνε δηλαδή, έφυγε μετά από 12 χρόνια από το ΠΑΟ. Έτσι. Και τα περισσότερα παιδιά όταν ήταν οι Έλληνες παίκτες, ήταν αυτοί οι οποίοι υπογράφοντας σε μια ομάδα, θέλοντας και μη γινότανε κορμός, γινότανε σημαία, γινόταν οτιδήποτε, για τον απλούς λόγο ότι δεν μπορούσαν να φύγουν. Γιατί ακούω κάτι πολύ ωραία ρομαντικά τώρα που λέει «Μα να βρούμε τα νέα παιδιά και να βασιστούμε στα νέα παιδιά». Εδώ τα νέα παιδιά φεύγουν από τα εφηβικά και από τα παιδικά, κάθε χρόνο αλλάζουν ομάδα. Ή με το που ολοκληρώνονται και γίνονται 18 χρονών, όπως γνωρίζετε, δεν υπάρχει κανένας τρόπος να κρατήσει ένα παιδί στην ομάδα. Του κουνάει κάποιος λίγα παραπάνω λεφτά και γεια σας. Φεύγουν πριν προλάβουν να τους χαιρετήσουμε. Έτσι, γιατί ακούω, τα διαβάζω και ακούω και τα πλάνα και τα σχέδια. Ξέρετε, είναι πολύ ωραία. Μέχρι να μπεις να κάτσεις την καρέκλα και να αρχίσεις να οργανώνεις και να θέλεις. Και να θέλεις να κάνεις τη στρατηγική σου. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν πλέον. Εμείς έχουμε είμαστε πάρα πάρα πολύ περήφανοι, γιατί έχουμε παιδιά τα οποία μας εμπιστεύτηκαν και μείναν και 2 και 3 και 4 χρόνια. Αλλά ξέρετε, εδώ τα πράγματα πάνε μπροστά. Ο μόνος τρόπος για να κάνεις αυτό που συζητάμε, δηλαδή να βρεις νέα παιδιά, να επενδύσεις πάνω τους και να τα κάνεις σε κάποιο διάστημα σημαίες, είναι να είσαι ομάδα του πρώτου επίπεδου, έτσι ώστε
ο παίκτης θα συνδέει το μέλλον του μαζί σου και την εξέλιξή του μαζί ναι. σου. Δεν θα έχει δηλαδή το όνειρο και την επιθυμία τι είναι ο ΠΑΟΚ, είναι μια ομάδα η 30 αυτή τη στιγμή νούμερο στην Ευρώπη, να πάω στον 15, να πάω στο 12, να πάω στον 1, στον 2, στον 3. Έτσι, όταν φτάσει αυτή τη στιγμή, να ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να κρατήσει το οποιοδήποτε παιδί εδώ. Βλέπετε ότι τα παιδιά κάνουν όνειρα, θέλουν να πάνε στο επόμενο επίπεδο, θέλουν να πάνε στο NBA, θέλουν να πάνε στην Ευρωλίγκα, θέλουν να κερδίσουν περισσότερα χρήματα. Αν δεν μπορείς να τα διασφαλίσεις αυτά τα πράγματα, τότε είναι αδύνατον να κάνεις κορμό, να κρατήσεις νέα παιδιά για πολύ καιρό. Γιατί εμείς έχουμε παιδιά, όπως είναι ο Αντώνης που τον έχουμε για 3 χρόνια, όπως είναι ο Λίνος που έχει υπογράψει και έχει και άλλα χρόνια συμβόλαια μαζί μας. Υπάρχουν Έλληνες παίκτες που υπάρχουν στον κορμό του ΠΑΟΚ και επιθυμούσαν διακαώς ή να έρθουν ή να μείνουν στον ΠΑΟΚ. Είμαστε πολύ περήφανοι για αυτό που αναδύεται, για αυτό που καταλαβαίνει όλος ο κόσμος για την ομάδα μας. Το να βρούμε τώρα τον επόμενο Πρέλεβιτς, θα πρέπει να είμαστε στη θέση ο επόμενος Πρέλεβιτς να έχει αυτό που είχε τότε. Δηλαδή, να έχει την φιλοδοξία με την ομάδα του να πάρει ένα ευρωπαϊκό τίτλο, να κερδίσει το πρωτάθλημα. Έτσι λοιπόν κρατάς τον παίκτη. Δεν είναι αντίθετα να κρατήσεις τον παίκτη για να πάρεις το ευρωπαϊκό και τον. Είναι αδύνατον. Σωστό. Εδώ υπάρχουν συμβόλαια μονοετή, διετή. Σας λέω, τα παιδιά φεύγουν 18 χρονών. Τότε δεν φεύγαν ούτε στα 32. Κάποιος που υπέγραφε στα 20, για να φύγει από μια ομάδα πρέπει να γίνει 32. Δεν θα γίνει σημαία. Πώς θα γίνει. Έτσι είναι. Έτσι είναι, αλλά οι αγορές αλλάζουν. Πλέον δεν μπορούμε να σκεφτούμε όπως σκεφτόμαστε. Και να πω και κάτι. Πάμε σε άλλα παραδείγματα. Πάμε στις ομάδες ποδοσφαίρου. Αύριο το πρωί αν έρθει μια ομάδα από το πρώτο επίπεδο της Premier League και πει ποιος είναι εγώ μου γουστάρω, ας πούμε, τον τερματοφύλακά μας, τον Πασχαλάκη. Και πάρει και το κερθεί και αποφασίσει να τον πάρει. Θα πει κάποιος δεν μπορεί να τον πάρει. Ότι εγώ θα στηριχτώ στον Πασχαλάκη και δεν θα μπορέσω να κρατήσω αυτό το παιδί. Σε δύο λεπτά θα και φύγει. Δύο λεπτά θέλει. Ακριβώς. Μα έτσι είναι, παιδιά, έχει αλλάξει το στυλ, έχει αλλάξει. Εδώ τώρα παιδιά τα οποία ποιος ήταν πέρυσι αυτό το καταπληκτικό παιδί ο Ντόντσιτς, ο οποίος έκανε τα πάντα με τη Ρεάλ, έχει τη φιλοδοξία να πάει στο τέτοιο. Η Ρεάλ φταίει που δεν μπορεί να κρατήσει. Μα έτσι είναι η κοσμοθεωρία πλέον, έχουν αλλάξει τα πάντα. Δεν μπορείς υπάρχει να κρατήσεις... κάποιος πάντα που είναι μεγαλύτερος από σένα. Αλήθεια είναι αυτό. Δεν μπορείς να κρατήσεις με το ζόρι κανένα ποδοσφαιριστή, κανένα μπασκετμπολίστα. Ειδικά όταν πρόκειται για προτάσεις με περισσότερα λεφτά και με μεγαλύτερες φιλοδοξίες. Εκεί τελειώνει η κουβέντα. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Πολλές φορές αυτό ο κόσμος που μπορείς να κάνεις ναι. όμως, Σταύρο μου, ναι. αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να δημιουργήσεις ένα περιβάλλον που όλοι θα χαίρονται να συμμετέχουν σε αυτό. Θα είναι στόχος τους να έρθουν στην ομάδα σου για να κάνουν το επόμενο τους βήμα. Δηλαδή να είσαι εσύ ο μεγάλος για κάποιον που είναι πιο χαμηλά από σένα και να έχει τη δυνατότητα να επιλέξει, πού θα πάει αυτός και να επιλέγει να έρχεται στον ΠΑΟΚ. Αυτά μας γεμίζουν χαρά και περηφάνεια. Δεν λέω ότι είμαστε τίποτα γκουρού και έχουμε καταφέρει με τα μυστικά να δημιουργήσουμε κάτι φοβερό και σαρώνουμε τους τίτλους. Όχι, αλλά πάντα υπάρχει μια βάλη φορμάνη η ομάδα, υπάρχει πάντα ακριβώς. μια προσδοκία. Κάθε χρόνο. Όχι, αυτή είναι χωρίς λεφτά, αυτό μπορείς να κάνεις. Να μπορείς να βρεθεί ο επόμενος Πρέλεβιτς για τον ΠΑΟΚ. Μακάρι. Και να στηριχθεί και να σαν ομάδα να μπορούμε να το στηρίξουμε σε όλα τα επίπεδα και να κάνουμε το καλύτερο για αυτόν. Δυστυχώς είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όχι για μας. Για τον οποιοδήποτε είναι δύσκολο. Για κάποιον ο οποίος, επαναλαμβάνω, είναι στο πρώτο επίπεδο της Ευρώπης. Υπάρχει κάποιος μεγαλύτερος. Είναι το NBA. Έτσι λειτουργεί το σύστημα. Ακριβώς. Ακριβώς. Και θα πάρει στην Ευρώπη μόνο όσους αποβάλλει το NBA. Γιατί πάει και αντίστροφα το πράγμα. Και κάθε χρόνο θα βλέπετε ότι όλο και περισσότερα παιδιά θα προτιμούν το NBA. Εκεί έχουν ξεφύγει τα πράγματα τελείως όσον αφορά οικονομικά. Ειδικά εδώ πλέον που το πρώτο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ, η Ευρωλίγκα, έχει πολλαπλασιάσει τις υποχρεώσεις τις αγωνιστικές και η φθορά είναι πολύ μεγάλη για τα παιδιά. Αν προσθέσεις αυτό και τις εθνικές ομάδες, έφτασε το NBA που κάποτε λέγαμε οι παίκτες πραγματικά δίνουν πολλά παιχνίδια, να σταματάνε τον Απρίλιο και να αρχίζουν τον Οκτώβριο.
Και όλο αυτό το διάστημα οι παίκτες να φροντίζουν την υγεία τους, το κορμί τους, έτσι ώστε να μπορούν να παίζουν για πολύ περισσότερα χρήματα και για πολύ περισσότερα χρόνια. Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στο παιχνίδι με τη Βόνη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ εγώ για το ενδιαφέρον. Θα έρθω για γούρι από πίσω κανονικά. Να είσαι καλά. Είναι σημαντικό το παιχνίδι με τη Βόνη. Καλά, εννοείται. Πολύ σημαντικό. Θες να τραμπουκίσουμε, τι θέλεις, πες το. Όχι. Okay. Σημαντικό, θα ψάξεις. Εσείς που είστε καλοί δημοσιογράφοι, θα ψάξετε τα νούμερα και θα βρείτε γιατί είναι σημαντικό. Την αγάπη μου σε όλους. Τα νούμερα εδώ τα παιδιά. Εγώ... ναι. Εγώ δεν το δουλεύω αυτό. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Τέλος ο Νατζίδης. Ο GM που λέει ο Γιαννούλης. General manager. Έτσι, έτσι, GM. Είναι μπασκετικοί, έχουν ωραία. Ναι, ναι. GM. Επίτηδε το κάνουν, λένε κάτι τέτοιου όρου για να μην του καταλαβαίνουν οι υπόλοιποι. Τα λένε μεταξύ του. Σαν να καταλαβαίνουν μεταξύ του. Τα καταλαβαίνουν. Ναι, καλά το. Να είχαμε να λέγαμε. Αλλά ο ΠΑΟΚ αυτό μπορεί να κάνει όντω. Μπορεί να έχει μια ομάδα value for money, να δημιουργήσει ένα κλίμα για αυτόν όπου κάποιο θα επιδιώκει να πάρει υπεραξία η καριέρα του και όχι τόσο να πάρει λεφτά. Τη φωτογραφία που ο Λάκης Μεφουρίδης μοιάζει με τον Κυριάκο Θωμαίδη, πιστεύω ότι δηλαδή, ψάχναμε πάρα πολύ, εντάξει. Συγχαρητήρια σε αυτό που είναι βάρδια. Ποιος είναι βάρδια? Δεν λέω. Δεν λες, δεν ρουφιανεύεις. Δεν μπορώ να δω το πρόγραμμα. Δες το πρόγραμμα, δεν το είπα. Ωραία, ναι. Δεν ρουφιανεύει, άρα η Ελένη είναι. Δεν λέω. Ελένη είναι. Και κανένα δεν θα έλεγα, δεν λέω. Το γραφείο τύπου του Πανιωνίου, γιατί είπαμε περί τηλέφωνο. Μάλιστα. Να πούμε ότι ολοκληρώθηκε πριν η προπόνηση της ομάδας, στη Μεσήβρια. Δεν υπάρχει, ακόμα, δεν υπάρχει ακόμα νέο γνωρίζω. Στη διάρκεια της ημέρας θα υποβληθεί στην μαγνητική το μεσημέρι. Νομίζω για να έχουμε μια εικόνα το απόγευμα βράδυ. Στις 6 είναι η δεύτερη προπόνηση. Από εκεί πέρα άλλο θέμα δεν υπάρχει. Ατομικό και σήμερα. Βαρέλα, Χατσερίδης και Αλκαντουρί. Τα γνωστά από εχθές. Ατομικό. Εντάξει, τρεις δεν έχουν κάτι σημαντικό. Νομίζω τις επόμενες ημέρες σιγά σιγά θα ξεκινήσουν να μπαίνουν. Ο Βαρέλα. Λέγαμε Μέση. Στέριο. Ο Βαρέλα δεν περνάει Μέση. Εύκολα. Ο Βαρέλα μέσα σήμερα στις 8 θα είναι καθυλωμένος στην τηλεόραση του σπιτιού του, εκτός αν έχει προπόνηση, δεν ξέρω, μάλλον έχει προπόνηση. Ναι, δεν νομίζω να προλάβει. Θα το γράψει στο DVD, τον αγώνα του Πράσινου Ακροτηρίου με την Τανζανία στις 8 το απόγευμα. Αυτό είπαμε είναι πρώτα στο Πράσινο Ακροτήρι. Πρώτα στο Πράσινο Ακροτήρι και την επόμενη εβδομάδα... Στο ωραίο γήπεδο της Τανζανίας. Την ίδια ώρα, δηλαδή, τι να πρωτοδείς δεν ξέρω, στις 8, είναι το Αίγυπτο Ζουαζιλάνδη. Εκεί που θα θαυμάσουμε τον Άμρου Άρντα. Λέγαμε για την Τανζανία. Και τώρα έχουμε Ζουαζιλάνδη. Πιστεύω ότι είναι μια ευκαιρία του Άμρου Άρντα να διαλύσει την άμυνα της Ζουαζιλάνδης. Αυτή τη σκληροτράχυλη άμυνα. Ποιο είναι χειρότερο, Τανζανία ή Ζουαζιλάνδη? Τι λες? Εγώ λέω Νομίζω Τανζανία. Η Ζουαζιλάνδη είναι χειρότερη. Χειρότερη λες. Ναι. Κοίτα, ναι, αν το πάρεις και με το γήπεδο. Κάτσε, περίμενε. Το παλεύει η Τανζανία. Να δούμε λίγο γήπεδο Ζουαζιλάνδη. Που παίζουνε. Σήμερα στην Αίγυπτο, ναι. Τώρα το Ζουαζιλάνδη, φίλε. Πώς το γράψω αυτό το πράγμα? Μαλαζίτα. Δεν είναι το γνώστο ελληνικά. Δεν το βγάλει. Το βγάλε, το βγάλε. Ναι, λοιπόν, 8 η ώρα λοιπόν για τους ποδοσφαιρόφιλους. Αίγυπτος, Ζουαζιλάνδη, Πράσινο Ακροτήρι, Τανζανία. Αυτές οι γιγαντομαχίες της Αφρικανικής Ζώνης για το Κόπα Αφρικα του 2019. Και αφού δούμε αγάπη τα δύο παιχνίδια αυτά, στις 10 παρατέρα θα δούμε την άλλη πανδεσία. Ελλάδα-Ουγγαρία. Ναι. Μια φοβερή ποδοσφαιρική βραδιά σήμερα. Κοίτα, πάει να ξεκινήσει ο Πέλκας. Ο Πέλκας, ναι. Οπότε, εντάξει, λίγο για τον Πέλκα. Ας μην Οπότε παίξεις και τον Πέλκα. Θα βάλω μια ταινία να δω. Στις 10 είναι το μόνο σίγουρο. Ας μην παίξεις και τον Πέλκα μια φορά σε αυτήν την εθνική, ρε. Έλεος δηλαδή. Δημήτρη, αν ακούς, μια ενόχληση στη γάμπα. Ξέρω, στη μέση. Κοίταξε, εχθές δεν παίξανε τα παιδιά μας. Η Σερβία κέρδισε μέσα στο Μαυροβούνιο 2-0. Η Ρουμανία κέρδισε 2-1 μέσα στη Λιθουανία. Οι δύο ομάδες, Ρουμανία και Σερβία, είναι στον ίδιο όμιλο. Νομίζω για το UEFA National παίζουν μαζί, League, ναι. 7 βαθμούς η Σερβία, 5 βαθμούς η Ρουμανία. Ναι. Μην με ρωτάς ποιος αποκριθεί, δεν τα ξέρω και ούτε πρόκειται να πω στη διαδικασία. Δεν με ενδιαφέρει, πραγματικά δεν με ενδιαφέρει. Εντάξει, ο Πρίγιοβιτς 90 λεπτά στον πάγκο, ο Τόσκα 90 λεπτά στον πάγκο, μια χαρά. Γιατί το τελευταίο που θέλει ο Λουτσέσκου είναι να υπάρχει κάποιο τραυματισμό τώρα στο UEFA National League. Εντάξει.
Εντάξει, ξέρει ότι άμα και στο δεύτερο παιχνίδι τη Σερβία δεν παίξει ο Πρίγκοβιτς, θα έχουμε πάλι τα γνωστά όπως είχαμε στην προηγούμενη διακοπή που γράφανε στη Σερβία γιατί παίζει μόνο ο Μίτροβιτς, γιατί δεν παίζει ο Πρίγκοβιτς. Μα ο Μίτροβιτς την πήγε στον προπονητή γιατί δεν βάζει τον Πρίγκοβιτς. Ναι, ναι, ναι. Αυτό ρε φίλε δεν έχει ξαναγίνει ποτέ έτσι. Δηλαδή, βγει παίκτη κανονικά. Τον κάνανε μια ερώτηση του Μίτροβιτς για τον Πρίγκοβιτς και μιλούσε 10 λεπτά. Ναι, και έλεγε, ξέρω εγώ, ότι πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να παίξουμε ακόμα και μαζί. Το μπροστά. Μόνο που δεν είπε είναι ότι όταν πάμε με τον Πρίγκοβιτς για μπάρμπικ με τις οικογένειές μας έχουμε καλή συνεργασία στο ψήσιμο των κρεάτων. Κανονικά να πει τώρα ο παίκτης, ο ένας φόρο, ο άλλος φόρο, ωραία. Να πει ο ένας για τον άλλον ότι αξίζει να ξεκινήσει βασικός και είναι λίγο περίεργο που δεν έχει τόσο χρόνο. Θα μπορούσαμε να παίξουμε ακόμα και μαζί. Ρε φίλε, τι άλλο θέλεις, δηλαδή. Λοιπόν, εντάξει. Αυτό είναι το σημερινό ποδοσφαιρικό πρόγραμμα. Θα πάμε στο διάλειμμα. Φυσικά. Για να πούμε στην τελική ευθεία. Έχετε ακόμα 20 γεμάτα λεπτά για να διεκδικήσετε δύο σχολικές τσάντες ΠΑΟΚ με φούτερ, τετράδιο, κασετίνα, μολύβι και φυσικά την τσάντα. Εντάξει. Και ένα εισιτήριο διαρκείας της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, FM κενό τσάντα ή FM κενό ΠΑΟΚ. Ονοματεπώνυμο στο 54526. Αν θέλετε, γράψτε και ΠΑΟΚ και τσάντα για να μπείτε και στις δύο κληρώσεις που θα κάνουμε στις 2 παρα 4, 2 παρα 3, λίγο πριν κλείσουμε. Πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε για το τελευταίο τέταρτο του σημερινού ΠΑΟΚ 24 στο Λίμπερο 107,4. Πρέπει να έχει τελειώσει η εκδίκαση της υπόθεσης της ΑΕΚ. Εντάξει, έχουν ακουστεί σημεία και τέρατα. Εντάξει, από τον Μινά Λισάνδρου. Δεν υπάρχει, λέει, κανένας χαρακτηρισμός για τους δράστες στην έκθεση του παρατηρητή. Δεν μας βρίσκει σύμφωνος η περιγραφή στο κατηγορητήριο. Εννοείται και το περιμέναμε ότι θα έλεγε ότι ανάμεσα στους οπαδούς της ΑΕΚ μπήκαν και άλλοι άσχετοι την ώρα του αγώνα. Παρότι η αστυνομία γράφει στην έκθεση της ξεκάθαρα για 300 οπαδούς της ΑΕΚ. Δεν έγιναν στον εγγένει χώρο του γηπέδου. Απλά έγιναν έξω από τη θύρα. Έγιναν έξω από τη θύρα, ναι, εντάξει. Τι άλλο είπε ο Μινάς Λισάνδρου. Δεν προκύπτει, λέει, ότι έγιναν φθορές. Δεν προκύπτει ότι έγινε βιοπραγία. Δεν έγινε εντός θυρών, εντός Κερκιδών. Ναι, έγινε, ναι, στο ύψος των θυρών. Έχουμε μια καθόριστη γεωγραφική περιοχή. Εντάξει, πώς λέμε για τις αχαρτογράφητες περιοχές του πλανήτη. Ναι. Έχουμε λοιπόν και μια καθόριστη γεωγραφική περιοχή στο ΆΚΑ. Ο πρόεδρος από τη μεριά του έλεγε ο εν γέννη χώρος του γηπέδου στο ΆΚΑ φτάνει μέχρι τα σημεία προελέγχου. Ο Μινάλης Λισάνδρου, ναι, από τη μεριά του παντού οι οπαδοί βγήκαν εκτός από το σημείο προελέγχου. Να το δείτε λίγο, παιδιά, αυτό με είναι τον ακαθόριστο. Λες, είναι μια γραμμή, ναι. Τι είναι. Είμαι να το δείτε. Μπροστά από τη γραμμή, κάπως έτσι. Αρνούμαστε το στοιχείο της βιοπραγίας. Εννοείται, ναι. Τα αρνούμαστε όλα. Αθώα η ΑΕΚ, πάμε. Ζητάμε την απαλλαγή μας. Τα επεισόδια έγιναν εκτός του εν γέννη χώρου του γηπέδου. Άγνωστοι οπαδοί έκαναν τα επεισόδια. Ρωτάει ο πρόεδρος ότι αυτά που πετάξαν οι οπαδοί σας δεν είναι βιοπραγία. Όχι. Η απάντηση. Λοιπόν, αυτά και για την εκδίκαση. Προτείνει και με ποιο άρθρο θα έπρεπε να γίνει η δίωξη. Η δίωξη θα έπρεπε να γίνει ακόμα και με το 15. Ναι. Αυτά είναι τα ωραία παιδιά που συμβαίνουν. Ναι. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα επιβληθεί η ποινή αφαίρεση βαθμού στην ΑΕΚ. Εντάξει. Στέργιο, ξέρεις το άρθρο 15 που προτείνει ο Βινάς Λισάνδρου ότι έπρεπε να εκλειθεί με βάση αυτό η ΑΕΚ. Να μας πει την άλλη φορά ο Βινάς Λισάνδρου σε ποιο. Ναι. Το συγκεκριμένο άρθρο κάνει λόγο για επεισόδια χωρίς φθορές ή βιοπραγίες, ναι, και προβλέπει επίσης μόνο πρόστιμο. Ναι. Δεν είναι κάτι. Λοιπόν, είπαμε για το σημερινό πρόγραμμα. Υπήρξε και τέταρτη σύλληψη για την υπόθεση της δολοφονίας του Νάσου. Ο τέταρτος που ταυτοποιήθηκε και αναζητούνταν. Συνελήφθη από την ελληνική αστυνομία όπως προκύπτει. Για τον Μαωρίσιο τα είπαμε, θα ξέρουμε το απόγευμα το αν έχει τελικά σοβαρή ζημιά και το αν κινδυνεύει ή όχι η συμμετοχή του στο παιχνίδι με τον Άρη τη μεθεπόμενη Κυριακή. Και πάμε στον Ραφαήλ να μας πει λίγο τι περιμένουμε αυτό το Σαββατοκύριακο από τα υπόλοιπα τμήματα του δικεφάλου σε βόλεϊ, χάντμπολ, πόλο, γυναικείο ποδόσφαιρο. Να έχουμε έτσι μια εικόνα για το πού μπορούν οι φίλοι του ΠΑΟΚ, αφού δεν υπάρχει ποδόσφαιρο, ναι, και ο μπασκετικός ΠΑΟΚ παίζει στην Αθήνα, πού μπορούν έτσι να παρακολουθήσουν κάποια ομάδα από τις πολλές του δικεφάλου που είναι στην πρώτη κατηγορία στην Ελλάδα. Ραφαήλ, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Καλά, μια χαρά, εσύ? Όλα καλά. Φουλ Σάββατο, ναι, δεν μπορεί να μην έχουμε ποδόσφαιρο, αλλά τα υπόλοιπα τμήματα του ΑΣ έχουν φουλ πρόγραμμα. Αν δεν υπήρχε και αναβολή στο βόλι, θα είχαμε σήμερα για το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Ξεκινάμε χρονικά αύριο το μεσημέρι στις 2 με πόλο ΠΑΟΚ βουλιαγμένη πρεμιέρα στο Ποσειδόνιο. Ένα σημαντικό μάτσο, το σημαντικότερο της αγωνιστικής. Αρκετά ανεβασμένος φέτος ο ΠΑΟΚ.
ευελπιστεί ότι θα είναι μέσα στις θέσεις στο play-off και για δύο και μέσα στην πρώτη τετράδα. Με αντίπαλο την Βουλιαγμένη που είναι μια παραδοσιακή δύναμη στο Πόλο, δεύτερη βέβαια τα τελευταία χρόνια πίσω από τον Ολυμπιακό. Υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ 3, αλλά φυσικά οι άνθρωποι του τμήματος θέλουν τον κόσμο της ομάδας να βρεθεί στο Ποσειδώνιο και να στηρίξει τους παίχτες του Δικεφάλου. Στις 3.30 πρεμιέρα και για τις γυναίκες στο Handball Πέρια ΠΑΟΚ, εκτός έδρας, άρα και εκεί μπορεί ο κόσμος του ΠΑΟΚ από τη Βέρεια και τις γύρω περιοχές να δει την γυναικεία ομάδα, η οποία θέλει φυσικά να πάρει φέτος τον τίτλο του πρωταθλητή. Έχει μόλις ένα πρωτάθλημα, θέλει να σταματήσει την κυριαρχία της Νέας Ιωνίας τα τελευταία χρόνια. Είχαμε, Ραφαήλ, την πολύ άσχημη είδηση για την Τζούριτσε. Αυτό θα έλεγα, είχαμε το απρόοπτο με την Τζούρισιτς, η οποία είναι ήδη στην πατρίδα της, και η Νέα Ιωνία έχασε την Μίλαση, δηλαδή δύο σημαντικές μονάδες για τις διεκδικήτρες του τίτλου βγαίνουν off λίγο πριν την έναρξη του πρωταθλήματος και καλώς αυτό των πραγμάτων θα επιστρέψουν προς το τέλος της σεζόν, δηλαδή εκεί που θα κριθούν οι τίτλοι. Ρίξη χιαστών, Ναι, και οι δύο. Και οι δύο. Με διάστημα λίγων ημερών. Ναι. Από τον ΠΑΟΚ δεν προκύπτει μέχρι στιγμής τουλάχιστον κάποια πρόθεση να λύσει τη συνεργασία, έτσι δεν είναι? Όχι, όχι, ούτε προς το παρόν κάποια σκέψη για την κατάσταση. Νομίζω ότι θα ξεκινήσει και βλέπουμε. Το ίδιο συνέβη και με την Μίλαση στη Νέα Ιωνία, που οι άνθρωποι της ομάδας ανανέωσαν και τη συνεργασία μαζί της, μάλιστα για ακόμα ένα χρόνο. Στο Handball Ανδρών αύριο τέταρτη αγωνιστική, το απόγευμα στην Νεάπολη με την Πηλαία. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θέλει να κάνει το 4-4 και να πάει μετά σε μια διακοπή περίπου 2-3 εβδομάδων, λόγω των υποχρεώσεων που έχει η Εθνική, να παραμείνει έτσι στην κορυφή και να συνδυαστεί η νίκη με μια καλή εμφάνιση, γιατί έχει δείξει καλά στοιχεία η ομάδα του Στέλιου Σιρεκίδη στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Στο βόλεϊ τώρα από εκεί και πέρα το θέμα είναι αν θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα και το επόμενο Σαββατοκύριακο. Η Χαλκίδα μάλλον φαίνεται ότι πάρα πολύ δύσκολα θα συγκεντρώσει όχι μόνο τα χρήματα αλλά και τα απαραίτητα έγγραφα που χρειάζεται προκειμένου να πάρει άδεια. Χθες ήταν σχεδόν άδειος ο φάκελος που κατέθεσε στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Και φυσικά το μεγάλο ερώτημα που προκύπτει είναι ότι αν δεν καταφέρει τελικά να πάρει μέρος στο πρωτάθλημα, πάμε σε 10 ομάδες και όλοι συνηγορούν μάλλον στο ότι πρέπει να γίνει ξανά κλήρωση από την αρχή, γιατί δεν γίνεται να υπάρχουν δύο ομάδες που θα έχουν κάθε αγωνιστική ρεπό. Επομένως μέσα στην εβδομάδα θα ξέρουμε αν θα υπάρχει και νέα αναβολή και νέα κλήρωση και νέο πρόγραμμα. Το μόνο σίγουρο είναι Τετάρτη ο ΠΑΟΚ παίζει με την Καζιμπάρτσικα τον επαναληπτικό του Champions League και περιμένουμε για το πρωτάθλημα. Ναι. Υποχρεώσεις οι γυναίκες δεν έχουν στο ποδόσφαιρο, έτσι δεν είναι? Ένα φιλικό όχι, όχι, είχαν χθες φιλικό, ναι, εύκολη νίκη 7-0 απέναντι σε μια ομάδα από τα Σκόπια και έχουν την επόμενη Κυριακή τελικά με την Πανσεραϊκή, όχι αυτή την Κυριακή, γιατί υπάρχει αγώνα για των εθνικών ομάδων κορασίδων και το βόλεϊ γυναικών ξεκινάει την άλλη εβδομάδα. Επομένως από την άλλη εβδομάδα όλα τα τμήματα μπαίνουν σε full ρυθμός. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε, Ραφαήλ. Να είστε καλά, παιδιά. Καλό μεσημέρι. Ράφα, πριν σε κλείσουμε λιγάκι, υπάρχει κανένα νεότερο στο μέτωπο Χιμένεθ που λέγαμε και προχθές? Από την Κουμανική Ομοσπονδία, από ό,τι μιλήσαμε για μέσα στην εβδομάδα, είπαν ότι δεν υπάρχει θέμα με τον παίχτη, δηλαδή δεν ήταν κάποια δικιά του πρόθεση όλη αυτή η καθυστέρηση κτλ. Ότι είναι καθαρά γραφειοκρατικό θέμα, αλλά νομίζω ότι μέσα στην εβδομάδα υπήρχαν αρκετές αλλαγές. Άλλοι δηλαδή μας λέγανε ότι είναι θέμα χρόνου, άλλοι ότι θα καθυστερήσει, αλλά μάλλον πάμε σε άφηξη του Χιμένεθ, ίσως και την επόμενη εβδομάδα να είναι στην διάθεση του Στάκου. Σε διαφορετική περίπτωση είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ προκειμένου να βρει αντικαταστάτη σε μια τέτοια περίοδο. Mm-hmm. Ναι. Ωραία. Θα το παρακολουθούμε, θα το περιμένουμε κι αυτό. Mm-hmm. Γιατί εντάξει. Απασχολεί και είναι και σημαντικό για την ομάδα, έτσι. Εννοείται, εννοείται, σίγουρα, ναι. Mm-hmm. Ωραία. Ωραία. Ευχαριστούμε, Ραφαήλ. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Γεια σας, παιδιά, καλή συνέχεια επίσης. Αυτό ήταν ο Ραφαήλ Γκαρατζής. Νομίζω έδωσε εικόνα για όλα τα τμήματα. Τι περιμένουμε το Σαββατοκύριακο. Δεν έχει τελειώσει η εκδίκαση, συνεχίζεται. Όπως διαβάζω στο Sport DNA, καταθέτει αυτή την ώρα αγάπη ο Νικόλαος Μπαρούλης. Ποιος είναι ο Μπαρούλης? Είναι ο υπεύθυνος διοργάνωσης του αγώνα, ο οποίος κατέθεσε. Κάποια στιγμή άκουσα κάποιο κρότο. Πήγα στη θύρα 33, δεν υπήρχε κάτι. Εννοείται, ναι. Στο νεκρό χρόνο του ημιχρόνου έγιναν αυτά. Στην 35 δεν πήγα, γιατί έχω διαπίστευση στη ΣΑΕΚ και δεν μπορούσα να πάω για λόγους ασφαλείας. Την επομένη του αγώνα έγινε έλεγχος. Κλήθηκα να αλλάξω ένα τζάμι που ήταν ραγισμένο, δηλαδή ούτε καν σπασμένο. Ναι, ναι. Και κλήθηκα να κάνω κάτι βαψίματα.
ψιλοδουλειές. Δεν είναι κάτι. Δηλαδή το πόσο αστεία είναι οι όλοι, όχι τώρα μόνο στην ΑΕΚ, εντάξει, όλα αυτά τα χρόνια. Ναι. Εντάξει, φοβερά πράγματα. Τώρα ολοκληρώνεται η κατάθεση από ό,τι διαβάζουμε στο SDNA. Ναι. Στο ιατρείο του γηπέδου δεν υπήρχαν συμβάντα, ούτε στη θύρα 35. Υπήρχε κάτι, δεν υπήρχε τίποτα, παιδιά. Απλά 300. Φίλε, μόνο που δεν είπαν ότι οι φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει είναι από άλλες χρονιές. Πραγματικά, δηλαδή, να σου πούνε ότι δεν έχει γίνει αυτό. Όχι, έχει πει ο Λισάνδρο ότι το βίντεο που υπάρχει δεν είμαστε σίγουροι ότι είναι λέει, το φετινό. Ναι. Εντάξει. Και εννοείται πως δεν είναι, ξαναλέμε, 300 παιδί της ΑΕΚ. Εντάξει, ήταν 300 heavy μεταλλάδες που πήγαν να δουν το ΑΕΚ Ολυμπιακός. Μαζεύτηκαν εκεί στη θύρα 31. Ήταν κάτι τυχαίοι που απλά περνούσαν και είπαν να κάνουν επεισόδια στο ημίχρονο του ΑΕΚ Ολυμπιακός έξω από τις θύρες της ΑΕΚ. Και έτσι έγινε όλο αυτό και τώρα προσπαθούν μερικοί να το εκμεταλλευτούν και να τιμωρηθεί η ΑΕΚ. Ζήτησε προθεσμία για επόμενη με ο Λισάνδρου και πήρε την απάντηση από τον πρόεδρο. Αν να γράψετε τα ίδια, όχι. Αγανάκτηση. Αλλά η ουσία είναι, ξαναλέω, καθαρά δική μου προσωπική εκτίμηση, δεν πρόκειται η ΑΕΚ να τιμωρηθεί με αφαίρεση βαθμών. Δεν ξέρω αν θα την απονείμουν και κάποιο μετάλλιο για αυτά που γίνανε, αλλά θα υπάρξει ένα πρόστιμο και όλα καλά, η ζωή συνεχίζεται. Μετά, φίλε, πιστεύω ότι πρέπει να κάνουν άγαλμα κανονικά στους νομικούς της ΑΕΚ. Αν το ξεπεράσουν και αυτό, ας πούμε, και. Μα δεν έχει να κάνει ρε, εσύ, αγάπη, με τους νομικούς. Είναι και αυτό, ρε, φίλε. Γιατί ιδέες εδώ πέρα προσπαθούν να σε βγάλουν χαζό. Κανονικά όμως, ρε παιδί μου. Δηλαδή αυτή είναι η υπερασπιστική του γραμμή. Να υπερασπιστεί τον εαυτό σου, αλλά όχι να το κάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό. Το να λες ότι δεν έγινε τίποτα ή ότι μπορεί να είναι. Εντάξει, ας πω κάτι. Αν δεν προσβάλλονται οι δικαστές και οι εισαγγελείς και όλοι αυτοί, οκ, με γεια τους, με χαρά τους. Εδώ. Οι νομικοί είναι για να πούνε οποιαδήποτε βλακεία μπορούν προκειμένου να ελαφρύνουν τη θέση των ομάδων που τους πληρώνει. Εντάξει. Και εδώ από ό,τι καταλαβαίνουμε, από το πόσο διαβάζουμε στο SDNA που υπάρχει το live, υπάρχει εκνευρισμός από τη μεριά του Προέδρου. Γιατί όταν ο άλλος προσπαθεί να προσπαθεί. Όλα γίνονται, αγάπη, όλα γίνονται για τις εντυπώσεις. Όπως μας είπε νωρίτερα ο Λάκης Μεωφορίδης. Θα φανεί, εγώ δεν είμαι αισιόδοξος. Λοιπόν, είμαστε παραπέντε. Πάμε να κάνουμε τις κληρώσεις. Ας ξεκινήσουμε σήμερα με το διαρκείας για το μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Θέλω ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 42. 38. Λοιπόν, το εισιτήριο διαρκείας του ΠΑΟΚ το κερδίζει σήμερα η Ράνια. Ράνια Σαμαλέκη, το κινητό τελειώνει σε 9.50 και δύο νούμερα για τις σχολικές τσάντες ΠΑΟΚ από το 1 μέχρι το 59. 6. Το 6 είναι ο Δημήτρης Παυλίδης, το κινητό τελειώνει σε 2.88. Και το 51. 51, μισό. Λοιπόν, δεύτερη τσάντα. Γιώργος Σιλέλης, το κινητό σε 5-17. Γιώργος Σιλέλης, Δημήτρης Παυλίδης για τις σημερινές δύο σχολικές τσάντες ΠΑΟΚ και το εισιτήριο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ η Ράνια Σαμαλέκη. Αυτά από εμάς, μένετε στο Λίμπερο 107,4. Ακολουθεί ο Σταύρος Κόλκας με το Βασιλιά σε μια απολαυστική ώρα στο τέλος της εβδομάδας και για να πάτε ταμείο και για να σχολιάσουν, να ακούσετε πώς θα σχολιάσουν όλη την επικαιρότητα της ημέρας. Αυτά από εμάς. Καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο.